παιδιακό. Είναι παιδιακό το σημερινό, γιατί είναι το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. Έτσι, να το κάνουμε λίγο έντερ. Έτσι, είναι το 12ο. Είναι το 12ο παιδιακό. Και όντως είναι στο κλίμα που έχουμε μαζί μας μια θρηλυκή μορφή της jazz κιθάρας, ένα μυθικό Έλληνα κιθαρίστα, που τουλάχιστον η δικιά μου γενιά μεγάλωσε με τους ήχους της κιθάρας του, το Λάκη το Ζωή. Έχουμε βέβαια μαζί μας special guest και τον Νίκο το Βαρδί, ένα μεγάλο Έλληνα μπασίστα, και είμαστε φιλοξενούμενοι, έτσι, και αυτό ήταν εντελώς improvisational, δηλαδή δεν έγινε σχεδιασμένο, στο σπίτι του φίλου μας, του Σωτήρη του Χρυσαφόπουλου. Ή Τζοε Πας. Ή πώς? Τζοε Πας. Ή Τζοε Πας. Δεν φαίνεται τώρα στο πλάνο. Χαίρετα, Σωτήρη, αν θες. Πας. Έλα, χαιρετήσεις. Όχι, έλα, να χαιρετήσεις, δεν θέλεις. Υπέροχες εκπλήξεις, λοιπόν, και τα μαστά απρόπτα, έτσι. Καφέδες πολλούς εδώ, με ζεδάκια πάπολα, και έχουμε και για πρώτη φορά μια Gibson. 35 επάνω στο τραπέζι. Ναι. Και καφέ στο τραπέζι. Άρα είμαστε και έχουμε και καφέ και κιθάρα. Ακριβώς. Και το Λάκη να μας πει. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα συγκεκριμένοι. Ναι. Έτσι, γιατί το λέμε εδώ και καιρό, ας πούμε, να κάνουμε ένα επεισόδιο καφέ και κιθάρα που να είμαι ο Λάκης. Τι μ' είχες ρωτήσει όταν είχαμε το Σάββα και μου λες, εσύ Τάκη, γιατί έχει παίξει, μου λες, ποτέ ο Λάκης με το Γιάννη. Το Σπάθα. Το Σπάθα. Και σου θα ρωτήσουμε τον ίδιο τον Λάκης, όταν θα κάνουμε εκπομπή. Μιλάμε, τι να πρωτοπώ τώρα για τον Λάκη, να πω ότι... Εσύ ξεκινά να βάλεις που είσαι της λεπτομέρειας, να βάλεις τη σειρά. Μεγαλώσαμε. Και μάθαμε, δάσκαλος μεγάλος, πολύ μεγάλος κιθαρίστας, εγώ ό,τι και να πω είναι λίγο. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, πραγματικά. Και κάνεις και τέτοιο πρωί, στο Facebook έκανες και ανάρτηση για πρωί, το αγαπημένο κομμάτι, το Ραγκαβά Σκουέρ, ας πούμε. Το Ραγκαβά Σκουέρ έκανες και ανάρτηση το πρωί. Ναι, ναι, τι να πω για το Ραγκαβά Σκουέρ, θα σας πω μόνο το εξής, παιδιά. Παίζει και μπάσο Νίκος σε αυτό, Ναι. Παίζει ο Νίκος. Πολύ τι φίλοι με τον Λάκη, πολλά χρόνια. Θυμάμαι, ναι, και με τον Νίκο είμαστε οικογένεια. Και στο Εσωτερικ. Και στη συνέχεια και τώρα τελευταία, μετά από 35 χρόνια, που ξαναγύρισε πάλι ο δημοσιογράφος, ο κύριος Σωτήρης, ξανασυναντηθήκαμε μετά από τότε, δηλαδή τον γνώρισα 17 χρονών, 18, και έπαιζε Τζο Πας, γι' αυτό τον έκανα Τζο Πας, έκανε transcription τότε, και έρχονταν και μου έκανε εξαίρεση. Τα σκηνικά αυτά. Και τώρα, επειδή ξεκινήσαμε το Ραγκαβά, αυτό το blues που το έπαιξε και ο Μάρκος Αλεξίου, ο Νίκος ο Βαρδής και ένας Βαγγέλης Αναγνωστόπουλος, ένα παιδί δικό μου, έπαιξε finger. Το κομμάτι μου στράβηξε πολύ. Και όταν έπαιζα, γιατί ήταν real σε μαγνητόφωνο, δεν ήταν computer τότε, οπότε τον έβλεπα από μέσα που είχε κουραστεί και μας έλεγε να το κόψουμε, γιατί τραβούσε και δεν μπορούσε άλλο, κουράστηκε τα, ξέρεις, η ψύχα δεν έβγαζε το δίχο και το κόψαμε, ξέρεις, το κάναμε γύρω στα 4,5 λεπτά γιατί δεν άντυχε. Τελικά πέτυχε αυτό το blues, ξέρεις, γιατί καμιά φορά βγαίνουν και κάποια καλύτερα πράγματα από αυτό που εσύ επιθυμείς να βγει, και εκεί γίνεται και επέμβαση του Θεού, πιστεύω, καμιά φορά, και γίνεται έτσι. Πριν όμως πούμε γι' αυτό, θα ήθελα να σας πω την έτοιμή μου, γιατί είσαστε πάρα πολύ καλά παιδιά και πάρα πολύ καλή μουσική. Είσαστε η συνέχεια μας και πραγματικά είμαι ευτυχισμένος. Αυτό είναι μπόνους που είμαστε όλοι μαζί. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Να τα λέμε αυτά, διότι εντάξει, δεν θέλω να μιλάω ούτε πολιτικά ούτε πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά οφείλω να πω ότι όλοι εμείς η φάρα των μουσικών που δεν είχαμε υποστήριξη από πουθενά, έτσι δεν είναι, και πάντα υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, ας το πούμε έτσι, δηλαδή παιδιά που προσπάθησαν μόνοι τους να κάνουν ό,τι έχουν κάνει στη μουσική, γιατί και εμείς εκείνη την εποχή που λέει ο Τάκης, δηλαδή στο Jazz Club, αυτό το ιερό μέρος, ας το πούμε έτσι, γιατί
υπήρχαν δύο άτομα στο Jazz Club που ήταν η ψυχή του Jazz Club, που, όπως ήταν ο Γιώργος ο Μπαράκος, που για μας ήταν πέμπτο μέλος. Δεν ξεχωρίσαμε τον Γιώργο ότι ήταν του μαγαζιού. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι τουλάχιστον τρία χρόνια παίζαμε για δέκα άτομα. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν υπήρχε τίποτα. Και ο Γιώργος, επειδή δεν είχε την οικονομική άνεση να φέρει τους μουσικούς απ' έξω να παίξουν, και έτσι ας πούμε έφερνε ένα μουσικό και το συνοδεύαμε εγώ, ο Φιλιππίδης και ο Γιώργος ο Τρανταλίδης. Τότε δεν υπήρχε ο Μάρκος. Ο Μάρκος εμφανίστηκε μετά το 1979. Όταν εγώ για προσωπικούς λόγους έφυγα για το Παρίσι το 1978, γιατί είχα μπλέξει σε κάποιες άσχημες ιστορίες με ουσίες και με τέτοια και έπρεπε να αποτοξινωθώ. Τότε με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, Λάκη, παίζουμε με έναν μεγάλο πιανίστα, φοβερό πιανίστα και ήδη μπαίνουμε για να κάνουμε το δίσκο. Αν θα μπορούσες να έρθεις. Εγώ δεν μπορούσα να έρθω, έμεινα στο Παρίσι και όταν, ήρθα το 1979, τότε κάναμε και το δεύτερο δίσκο, ας πούμε, ήταν ολοκληρώθηκε. Γιατί εκείνη την εποχή, ας το πούμε έτσι, ήταν, ξεκίνησα εγώ πριν το Jazz Club σε ένα μαγαζί στη Λιφάδα, στο Βουλκάνο, που έγινε το πρώτο setup από τους μουσικούς. Και ήταν τότε, θυμάμαι, κάποιοι μουσικοί που πέρασαν από εκεί. Ένας από αυτούς ήταν ο Τζόνι Λαμπίτζη, ο Στασινόπουλος, ο Γαβαλάς μπάσο, ο Φιλιππίδης και ο Τρανταλίδης. Και έπαιζε πιάνο ο Παύλος ο Αλεξίου, από τους Σόκρατες, αν το θυμώσεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ξεκινήσαμε να παίζουμε, γιατί πριν ένα χρόνο είχε βγει ένας δίσκος του Μάλις Ντέιβις. Εγώ όταν άκουσα αυτό το δίσκο μου γύρισε το κεφάλι. Άφησα και τα ροκ και τα όλα που έπαιζε τότε και πήγα προς τα εκεί. Και άρχισε να φτιάχνω τέτοιες μπάντες. Δηλαδή, ό,τι ήταν με πνευστά και μετά από εκεί μεταφερθήκαμε στο Jazz Club από το 1975 και μετά με το τρίο όπως ήμουν εγώ, ο Τρανταλίδης και ο Φιλιππίδης. Μετά έγιναν τα σεξτέτα που έκανα εγώ και άλλα πολλά σχήματα που παίζαμε με πολλούς μουσικούς εκεί, με τον Χίρα, με τον Φιλιππίδη, με τον Τρανταλίδη, με άλλους μουσικούς, το Λάκατο, το Φιούστι Κάμπορ, έναν εκπληκτικό πιανίστα, δεν ξέρω αν το θυμούσαστε. Αυτό ήταν μεγάλο αστέρι το παιδί, και ο Γκάρτονι. Καλά, αλλά ήταν μια μεγάλη ιστορία. Γιατί εγώ όταν έρθαμε τον Γκάρτονι, είχαμε μια. Με τον Τρανταλίδη είχαμε μια αντιπαράθεση ότι σε ό,τι καλά του λέω, Γιώργο, τι είναι αυτό. Αυτό δεν παίζεται. Μου λέει, εσύ έχεις παίξει με μπέλα και μου λες τώρα για το. Εσύ δεν υπάρχει λάγκος πώς παίζει. Είναι άλλο έργο αυτός. Και μετά από καιρό απαιτήθηκε ότι όταν πήγε στην Berkeley την πρώτη εβδομάδα τον κάνανε και επίτιμο καθηγητή, ξέρω εγώ. Δεν παίζονταν το παιδί, ας το πούμε. Και πολλοί, ο Ιμπρε Κώστατζι, ο Βούκαν, παίζαμε με όλους τους ανθρώπους. Επίσης, παίξαμε. Χάρη Σόκαλ, βέβαια. Παίξαμε πρώτο βραβείο φεστιβάλ Μοντρέ και ο Τζιάνι Καβαλάρο, ο οποίος έπαιζε με τον Μουσολίνι. Το γιο του Μουσολίνι, τον πιανίστα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Νούμερο 1 δηλαδή, δεν παίζεται. Καλύτερος πιανίστας της Ιταλίας. Και έτσι περπάταγε το έργο. Παράλληλα όμως, εγώ έκανα και άλλα γκρουπ. Τα οποία ήταν soul, γιατί εγώ ξεκίνησα με μαύρους μουσικούς που έπαιζα στα Ensio Club και στα Αμερικάνικα. Και έτσι είχαμε μπάντες με 4 πνευστά. Αναγκαζόμουν να κάνω τα σκόλ για να παίζουν οι ορχήστρες. Και μια πάρα πολύ καλή ορχήστρα ήταν και αυτή που παίξαμε στην παλιά Αθηναία, 2.500 κόσμο, με τη Ραφαέλα Καρά. Εγώ, ο Τρανταλίδης, ο Μίκης από τους First, ένας Τζον Ζόρμπας σαξοφωνίστας, πολύ ψυχάρα. Ο Μίκης ο βασίστας. Ο Μίκης. Με την δημόσια την ιδρία, το αριστερό. Μπράβο, ο Μίκης από τους First. Έτυχε γιατί ο Φιλιππίδης είχε κάποια προβληματάκια και δεν μπορούσε να έρθει και τον αντικαταστήσαμε με τον Μίκη, ας το πούμε έτσι. Και έτσι πήγαινε η ζωή μας. Και επειδή μίλησες για έναν πολύ μεγάλο κιθαρίστα, όπως ήταν ο Γιάννης Σουσπάθας, δεν ξέρω πώς έγινε ένα κακό σκηνικό και στην ουσία μας είχαν σαν αντίπαλο δέος. Εγώ δεν σου πάθω και δηλαδή, όταν συναντηθήκαμε με τον Γιάννη, δηλαδή με τον Τζόνι του Λαμπίζη και οι τρεις, εκεί κάναμε με τις κιθάρες κάποια σκηνικά και γνωριστήκαμε με τον Γιάννη, αλλά σεβόμουν τους Σόκρατες γιατί ήταν αληθινά παιδιά.
Γιατί ήταν αληθινά παιδιά. Αν θα κοιτάξετε και τις συνεντεύξεις τους, θυμάμαι που ο Τουρκογιώργης, ο Αντώνης, όταν του κάναν μια ερώτηση ότι η μουσική σας έχει συνθήματα και είναι κάτι που με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ, απάντησε ότι τα συνθήματα είναι για τους χάζους και για τους μπλάκες. Εμείς παίζουμε μουσική. Γι' αυτό και εγώ, επειδή η νοοτροπία μου ήταν τέτοια, δεν ήθελα, ας πούμε, να αντιπροσωπεύω ή πολιτικές σημαίες ή κόμματα κτλ. Γι' αυτό και είχα την απέτηση από τον Γιώργο τον Παράκο, όταν παίξαμε στο Λυκαβητό, 1982, του είπα ότι πριν μπούμε θα μας παρουσιάσεις, αλλά θα πεις ότι αυτά τα παιδιά δεν χρησιμοποίησαν ποτέ πολιτικά δεκαμίκια. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Διότι τότε μας είχαν προσεγγίσει όλα τα κόμματα να παίζουμε κάτω από σημαίες. Εγώ ποτέ δεν το δέχτηκα αυτό το πράγμα. Ποτέ. Εγώ προσωπικά. Γιατί έχω και ένα κουσούρι προσωπικά ότι παίζω μόνο με παιδιά που ξέρω. Αν δεν είναι χαρακτήρες, δεν μπορώ να παίξω. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, καλύτερα να παίξω με έναν καλό άνθρωπο παρά με έναν καλό μουσικό. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι. Και αυτό νομίζω ότι ήταν η Sphinx. Δηλαδή, ήταν μια πολύ δεμένη παρέα. Εντάξει. Σας θυμάμαι. Δεν υπάρχουν τώρα οι χαρακτήρες. Δηλαδή, αυτό ο Αλεξίου δεν υπάρχουν λόγια για να πει για τον Μάρκο τον Αλεξίου. Δεν ξέρει ο κόσμος. Συνέχεια, σίγουρα θα αναφέρουμε. Ναι, να μείνουμε αρκετά σε εκείνη την εποχή. Πριν από μερικές μέρες θυμάστε ότι βρέθηκα με το Μάζα. Ναι. Ένα πολύ παλιό φίλο κιθαρίστα μου Περιστεριώτη. Και συζητούσαμε για την εποχή του Jazz Club, ας πούμε. Και μου λέει, εσύ μου λέει, θυμάσαι που έλεγε, μου λέει, ο Τόνι τότε, μου λέει, έλεγε για το Ζόι, ότι είναι εντελώς Αμερικάνος στο παίξιμο. Αυτό είναι δηλαδή για αυτούς τους μουσικούς ότι καλύτερο δηλαδή μπορούσε να αντιπροσωπεύει, ας πούμε, παιδί μου, ένας κιθαρίστας. Αμερικάνικο παίξιμο. Μένω σε αυτή την εποχή να πω ότι από τον Άκη πρωτομάθαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τον Παπαρτίνο. Έτσι, για αυτό τον τεράστιο κιθαρίστα. Θα μείνω λοιπόν εκεί πέρα. Αν είσαι εκεί πέρα, έγινε κάτι πραγματικά περίεργο. Εμένα με συγχαίρεσε. Να μας πεις πώς μελέταγες. Αλλά πριν να πάμε εκεί, που έχει πολύ ζουμί η φάση, να πούμε για τη ροκ περίοδο. Και θα σου πω γιατί. Θυμάμαι μια εκπομπή στην τηλεόραση που παρουσίαζε ο Μπονάτσος, που σε έχει βγάλει και έχει παίξει με μια μπάντα. Ναι, ήτανε πολύ αργότερα. Δεν ήταν αλλά ακόμα σε αυτό. Έπαιξε ο Νίκος ο Βαρδής, έπαιξε ο Στέφανος ο Δημητρίου και ο Καλατζάκος μου φέρνει τον Νίκος και βγήκαμε στην εκπομπή. Πολύ αργότερα. Αλλά θυμήθηκα την εποχή που έπαιζε με τους Πελώνα αρχές 70. Ναι, ναι. Έτσι, εποχή δηλαδή που ασχολιώσουμε και με το ροκ. Ναι, βέβαια. Έτσι. Φυσικά. Πάρα πολύ. Μέχρι, ας πούμε, για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν έπαιζα με τους Πελώνα από κιού, γιατί έπαιζα με ένα γκρουπ που λεγόταν Τζιανίνι. Ήταν το καλύτερο γκρουπ της εποχής για μένα. Οι σολίστες και οι Τζιανίνι ήταν πάλι σόουλ. Ναι. Έτσι. Ναι. Όταν έπαιξα λοιπόν με τους Τζιανίνι, τότε ήρθε ο Μπονάτσος, σύμπτωση, σε ένα μαγαζί που παίζαμε, στον Μπαρμπαρέλα, και ο Μπονάτσος, όταν μ' άκουσε, μου είπε που πρέπει να πάω στον γκρουπ αυτό. Εγώ δεν ήξερα για τους Πελώνα από κοιού, γιατί δεν είχα σχέση με το ελληνικό κατεστημένο, έπαιζα μόνο με Αμερικάνους. Ναι. Δεν είχα σχέση ούτε με Αθήνα ούτε με τίποτα. Παρέντες, υπήρχε και η Αμερικάνικη βάση. Εκεί παίζαμε. Ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός. Ο ραδιοφωνικός σταθμός. Εκεί παίζαμε live εμείς. Έτσι. Είχαμε ένα γκρουπ λοιπόν, εγώ, ο Στασινόπουλος. Ο Χρήστος, ναι. Ο Φιλιππίδης και ο Πάπλος Αλεξίδου. Οι Αμερικάνοι μας βγάλανε ένα όνομα και μας έλεγαν Devil's Disciples. Οι μαθητές του διαβόλου. Ναι. Δεν μ' άρεσε εμένα, αλλά υπάρχει εκτός εκείνη την εποχή. Ναι. Και παίζαμε όχι στην Αμερικάνικη, που είχαν το ραδιοφωνικό σταθμό, που αυτός ο σταθμός ήταν που ακούγαμε μουσική. Ναι. Δεν είχαμε εμείς από πουθενά να αντιλήσουμε μουσική. Ναι. Ακούγαμε τον Αμερικάνικο σταθμό. Φτιάξαμε λοιπόν αυτή την μπάντα, η οποία κράτησε, ξέρω εγώ, ένα πεντάμινο.
Και εκεί πάνω, εκείνα τα χρόνια, ξαφνικά μου λένε τα παιδιά, δεν πάμε Αθήνα να παίξουμε. Πού να πάμε. Λέει, είναι ένα μαγαζί στο χόμπι. Είπα να πάμε. Λέω, ναι, και τι θα πούμε, ήρθαμε να παίξουμε. Λέει, παίζουν οι Σόκρατες. Κάποιοι Σόκρατες. Εγώ ούτε ήξερα για τους Σόκρατες. Και πάμε στο μαγαζί, τίγκα το μαγαζί, παίζανε ο Γιάννης και τα παιδιά πάρα πολύ καλά ρόκερ, και ο Τρανταλίδης τότε. Δεν ήταν οι άλλοι ντράμερ που ήταν πιο πριν, ήταν άλλοι οι μουσικοί. Και έρχεται ο Δαμιανάκος και του λένε τα παιδιά να παίξουμε. Λέει, τι όνομα έχει, δεν έχουμε όνομα. Και τι θα πείτε, τι θα πω. Πες είναι μια όχιστρα για να χορέψετε. Χορευτική. Παίζαμε σε όλοι εμείς τότε. Και ανεβαίνουμε πάνω και εκεί με ακούει ο Τρανταλίδης και λέει, πού είσαστε εσείς. Λέω, Γλυφάδα. Και κινόμαστε με τον Τρανταλίδη πια, σμίξαμε από τότε. Και έρχονταν Γλυφάδα ο Γιώργος και κάναμε αυτό το σκηνικό. Κατάλαβες. Τρέλα μεγάλη. Ναι, ναι. Ο Γιώργος με την τζαζ. Τότε ήταν ροκάς. Τότε ο Γιώργος ήταν ροκάς. Όταν το μέσα εγώ, γιατί μια και είπαμε τώρα για τον Γιώργο, ο Γιώργος ήταν η αιτία που εμείς όλοι οι περιστεριώτες που ήμασταν αρρωστάκια με τους Σόκρατες, πήγαμε στο Jazz Club. Γιατί λέμε πάμε, παίζει ξέρω εγώ, ο ντράμερ το Σόκρατες στο Jazz Club, πάμε εκεί πέρα. Και εκεί πέρα ακούσαμε το Λάκη και τον Τζόνι. Έτσι. Καλά, όταν είδαμε το Λάκη, ψηλό, πάταμε δηλαδή πολιτισμικό σοκ. Έτσι, δηλαδή δεν υπήρχε. Μιλάμε για τρομερή μελέτη, δηλαδή. Ναι, αυτό που δηλαδή, το καταλαβαίναμε στιγκτόδος. Μα εξαιρετικάς και πολλές φορές δεν είχαμε φράγκα να μπούμε μέσα και μας έβαζε ο Γιώργος. Και με προσοχή να μην πάρει χαμπάρι η Μαρία που ήταν πολύ αυστηρή, ας πούμε. Και ο Τζόρι, καμιά φορά μας έβαζε μέσα να μπούμε. Όταν δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, καθόμασταν στο παρκάκι απ' έξω και περιμέναμε να ανοίξει η πόρτα. Περιμέναμε να ανοίξει η πόρτα. Ήταν λίγο πόρα που σε άκουγα, νομίζω ότι όλο τώρα. Ξαναγώ, τι έγινε τώρα. Ήμασταν αραχτή. Ας πούμε κάτι για αυτό ακριβώς το διάστημα που λες. Είναι γι' αυτό σου λέω ότι καμιά φορά από μόνοι μας κάνουμε κάτι. Δεν βοηθάει άνθρωπος. Όταν από τα 10 άτομα ήρθαν 20 και μετά 40 και μετά 150 και απ' έξω 300, ξαφνικά την πέφτει η αστυνομία. Πήγαινα συνέχεια πάνω, την ώρα που έπαιζα στο πάρκο, μπαίνανε οι μπάτσοι μέσα και μου ζητάγανε ταυτότητα την ώρα που έπαιζα. Και του λέω, φίλε, τι ζητάς τώρα, άσε με να παίξω. Λέει, ταυτότητα έχεις, ποια ταυτότητα να σου δείξω, αν έχω ταυτότητα μέσα. Σταματάγαμε από το πάρκο, πηγαίναμε στο αστυνομικό τμήμα και εκεί ο Μάρκος έπαιρνε τηλέφωνο τον Γιώργο τον Κατσαρό. Τους έπαιρνε ο Γιώργος τώρα φίρμα ο Κατσάρο και λέγε τα παιδιά είναι δικά μας, λέγουν αυτό και τα λοιπά, μας αφήνανε. Γιατί τους έλεγα, λέγω, Λάκη ζωή του, μπορείτε, κοιτάτε την αφήσα απ' έξω. Τα ονόματα μας είναι εκεί, τι θέλετε, τα θέλετε. Μας παίρνουν μέσα. Ώσπου μετά από καιρό, κάπου στο 81, βγήκε νόμος να σταματήσει η ηλεκτρονική μουσική στην πλάκα. Ενώ εμείς σταματήσαμε, που αυτό ήταν πολύ κακό για τον Γιώργο που έκανε όλες αυτές τις θυσίες. Γιατί δεν καταλαβαίνει κανένας τι είναι αυτό. Η υπερρεαλιστική μουσική και το, ναι, όλα αυτά που, τα πράγματα αυτό, με αποτέλεσμα όλα τα μαγαζιά να δουλεύουν κανονικά κάτω. Οι διαγώνισμα, τα μπουζούκια και όλο το σκηνικό έπαιζε, μόνο εμείς κλείσαμε. Ήποπτο. Καταλαβες. Δηλαδή, ναι, πήγαινε να γίνει. Μαλακές που γίνανε τότε. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα που έκλεισε. Σε αναγνώρισαν τώρα το οποίο ήταν κέντρο πολιτισμού. Έτσι, δηλαδή. Για αυτού ήταν αυτό. Γιατί αυτή η παρέα ξεκίνησε την τζαζ μέσα σε αυτό το. Να το πούμε, ξέρει ποιο θα ήταν ο πιο σωστό όρο. Κρυφό σχολείο. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν, α πούμε. Ήμασταν 200 άτομα στην καλύτερη, εσύ... ήμασταν από όλη την Αθήνα, έτσι. Γνωριζόμασταν αυτό που λέει τώρα ο Λάκης, που τους παίρναμε, φαντάζομαι, τους μουσικούς μέσα για εμείς ήμασταν συνηθισμένοι, μας παίρνανε, ξέρω εγώ, συνέχεια. Έτσι, δηλαδή τους λέγαμε, εχθές, ας πούμε, δεν, μακριά μαλλιά, τώρα ξέρεις, πιτσιρικάδες, φρικιά. Μας πήρες, με έχεις πάρει, ξέρω εγώ, 10 φορές αυτή την εβδομάδα μέσα στο τμήμα, ας πούμε. Για τέτοια φάση. Και τώρα λέει ο Δεν θυμάμαι μετά και αν ήσουν στα μαθήματα.
Τα μαθήματα τα ξεκίνησε ο Μάρκος. Ήσουν το 79. Μπράβο σου. Ξεκίνησε ο Μάρκος πρώτος. Ο Μάρκος ξεκίνησε πρώτος στα μαθήματα. Για διάφορους λόγους. Έφυγε για Παρίσι. Το λες και λέγω δηλαδή. Έξω να περάσει καλά. Και μου λέει Λάκη να συνεχίσει εσύ. Πήγα λοιπόν. Ήταν 30-40 παιδιά. Εκεί ο Τάκης ο Μπαμπέρης ήταν. Το άλλο παιδί. Ο Τονίου. Και άλλοι πολλοί που τώρα παίζουν τα παιδιά. Και εκεί ήταν άλλο ένα σύμπλεγμα περίεργο. Δηλαδή τι, είχαμε τους απ' έξω, αλλά είχαμε και από μέσα κάποιους μυστήριους. Δηλαδή θυμάμαι ότι όπως ήταν όλοι οι μαθητές, ξαφνικά έρχονταν και κάποιοι καινούργοι. Αυτοί σφυρίζανε την ώρα που μιλάγαμε εμείς για κάποια θέματα, για κάποιο σύστημα, ας πούμε auxiliary diminished blues. Και έβλεπα έναν την ώρα που εγώ έλεγα για αυτό να κοιτάει τον ταβάνι, να κοιτάει τον αυτό. Του λέω, φίλε, είναι πολύ καλό αυτό το σύστημα, θα σε βγάλει από λούκια για να παίζεις. Αυτός τίποτα. Μετά από λίγο ξανασυνέχιζα, ας το πούμε έτσι, εξηγούσα, ας πούμε, ότι μια auxiliary diminished blues, όταν θα έχεις μια τονικότητα, εάν πηγαίνεις μισό ημιτόνιο πίσω τον μπάσο, αυτόματα θα πας από τον ντο στο φα. Με την ίδια κλίμακα. Άρα εκεί δεν θα προβληματίζεσαι, θα βγαίνει άνετα το σόλο από το να σκέφτεσαι ότι σε κάθε ακόρντο θα παίζεις για να έχεις όλο το αυτό το σκηνικό. Οπότε κάποια στιγμή του λέω, γιατί ήρθες εδώ αφού βλέπω ότι δεν θέλεις να κάνεις έργο. Δεν σε ενδιαφέρει μάλλον. Και μου απάντησε το παιδί. Μου είπανε ότι εδώ είναι το σπίτι του blues, αλλά δεν ακούω νότα από blues. Του λέω, μάλλον είσαι Πασόκ. Λέω, μια δημοκρατία. Λέει, δεν είμαι. Λέω, δεν γίνεται να μην είσαι. Πρέπει να μας πεις τι είσαι, ή αυτό ή το άλλο. Λέω, μα δεν είμαι τίποτα. Άκου να σου πω κάτι. Εμένα αυτή τη στιγμή θα μ' άρεσε να μου λήγες, εμένα προσωπικά, ότι άκου να σου πω, φίλε μου. Η diminished blues είναι αυτή, αυτές οι νότες, και θα τη βάλουμε σε εκεί. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό γιατί μ' άρεσε το blues. Εσύ δεν το ξέρεις, είσαι γνωστικιστής πάνω σε αυτό που σου λέω, άρα δεν ξέρεις. Δεν το κατέχεις και απλά ήρθες να μου πεις κάτι για το blues. Ενώ αυτό που σου λέω είναι καθαρά blues. Δηλαδή ο τρόπος αυτός είναι blues, ας το πούμε έτσι. Μπάς με τόσο, το παιδί έφυγε. Μετά από 25 χρόνια μου ήρθε στο σπίτι. Δεν ήξερα ότι είναι ο ίδιος. Καρδιοχειρουργός, μεγάλο όνομα. Και μου λέει θα κάνω ένα δύσκολάκι και ήρθα σε σένα. Είμαι αυτός. Που σου είχα πει τότε. Δεν με ενδιαφέρει το πρόβλημα. Να πω ότι να πω το όνομα. Α, μην το πούμε. Γιατί είναι εξαιρετικό άνθρωπο και πολύ μεγάλο επιστήμονα. Και τώρα είναι μέσα στην οξυνέρικα. Γι' αυτό το λέω. Έπιασε το που. Κατάλαβε. Και αυτή είναι, στην ουσία αυτή είναι η χαρά μα. Δηλαδή τι. Ότι κάναμε κάτι για να προχωρήσουν και κάποιοι άλλοι. Γιατί και εμείς δεν ήταν αυτό που έχουμε σήμερα την άνεση να κατεβάσεις τα βιβλία, να δεις τον τρόπο που ο κάθε ένας. Κατάλαβες ναι, το. Ήταν άλλο, βάζαμε ένα δίσκο και δεν είχαμε ούτε και την, πώς να σου πω, τη δυνατότητα να πεις αυτή τη φράση τώρα που είναι 16 στο 150 να τη δω κανονικά, μην χάσω καμιά νότα και δεν ξέρω τι γίνεται και πώς. Και βασικά όταν πήγαμε στο σπίτι του Στασινόπουλου, ο πατέρας ήταν έθεμος, jazzman, φίλος και είχε όλους τους δίσκους. Όταν άκουσα Τζοπάς, Wes Montgomery, τα παράτησα όλα. Εκεί ας πούμε, με τους δίσκους να δω πώς και έτσι, κατάλαβες έτσι. Και ήταν λογικό και κάποια παιδιά να έχουν το δικό τους έργο και εγώ το ίδιο ας πούμε, δηλαδή να κάνεις ένα τεράστιο βήμα. Γιατί με τα χρόνια καταλαβαίνεις, εγώ τουλάχιστον, ένιωθα ότι ήμουν απαγαπώντης. Δηλαδή, όταν κάνεις transcription καθημερινά, όπως έκανα εγώ με τον Παπουρτίνο, που τον έβαλα κάτω και τον έσκισα, μετά είναι σαν να συζητάς με έναν άνθρωπο να σου λέει κάτι και εσύ να το απαντάς με αυτό που λέει αυτός. Συζητάει αυτός και εγώ τα λέω τα ίδια. Αυτό είναι χάλια. Οπότε έπρεπε να αποφασίσω αν θα πρέπει να παίξω δικά μου πράγματα τα οποία ήταν υποδιέστερα. Δεν ξέρω αν θα θούραγαν αυτά τα πράγματα,
αλλά αποφάσισα να ακολουθήσω αυτό το πράγμα, τουλάχιστον να έχω να πω εγώ κάποια πράγματα. Είναι και μια νότα από το να κοροϊδεύω τον κόσμο ότι μπορώ να παίξω ο Πατ Μαρτίνο ή να παίξω Τζοπάς. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Πολύ πιο σημαντικό αυτό. Ναι. Αυτό λοιπόν, μετά από χρόνια, είχα κάποια προβλήματα τότε και με πήρε ο Δημήτρης Ζαφυρέλης τηλέφωνο να μου πει ότι στο 2 του Φακανά ήρθε ο Πατ Μαρτίνο. Ναι. Και του λέω, μου λέει, Λάκη, συγκινήθηκα χτες γιατί θυμάμαι να είσαι ένα που έπαιζες και πήγαμε και τον ακούσαμε και πραγματικά είπα τα πλάκα και τα λοιπά. Λέω, παιδιά, δεν έχω διάθεση. Δεν μπορώ. Έλα, ρε, Λάκη, ξέρω εγώ, θα πάω να έρθω να σε πάω, μα είναι, λέω, άστο, άστο. Όταν πήγα να φτώσω, γιατί με πήραν και άλλοι φίλοι, ότι Λάκη, ακούσαμε τον Πατ Μαρτίνο, να έρθω να σε πάω από το σπίτι. Λέω, όχι, ρε, παιδιά, λέω, μέσα μου και εγώ ήμουν. Και όταν τελικά μετά από μια ώρα δεν άντεξα και πήρα και του λέω, έλα, πέρα να πάρεις να φύγουμε. Και πήγα κάτω και την ώρα που μπαίνω μέσα στο, εκεί στο σκηνικό του Φακανά, είδα τον Μπαξεβανάκη. Ήταν ένας κιθαρίστας που ήταν μαθητής του Πάτου Μαρτίνου. Μάλιστα, ο Πάτου Μαρτίνου έχει γράψει και κομμάτι για αυτό, για τη γυναίκα του. Τους έχει αφιερώσει κομμάτι. Ήταν ο πρώτος που πήγε ο Βασίλης στο GIT. Ναι. Και γύρισε τότε. Ναι. Δεν το ήξερα το. Απλά είχαμε συναντηθεί μια-δύο φορές. Έρχονταν το παιδί στο jazz bar και αυτό και τα λοιπά, δεν είχαμε πολλά παρέδωση. Αλλά δεν θυμόμουν κάτι. Με το που μπαίνω μέσα, έρχεται ο Μπαξεβανάκης και μου λέει, Λάκη μου, μου είπε ο Ζαφυρέλης ότι θα έρθεις και σε περιμένω τον Παρτινό. Να θέλεις, λέω, τι δουλειά έχουμε τον Παρτινό. Λέει, δεν θυμάσαι. Λέω, τι να θυμάμαι. Είχες δώσει το εσωτερικό το δίσκο και είχες γράψει στο δάσκαλο με αγάπη. Και του το πήγα και το έχεις στη βιβλιοθήκη. Και του είπα ότι θα έρθεις. Okay. Πάμε και κατεβαίνω τα σκαλοπάτια κάτω και εντάξει, είναι συγκινητικό αυτό και βλέπω τον Πατ Μαρτίνο όρθιο να παίζει με μια άσπρη Πατ Μαρτίνο Γκίψον και του λέει Λάκης και κάνει έτσι ο Πατ Μαρτίνο και αγκαλιαζόμαστε με την κιθάρα στη μέση και του λέω ξέρεις τι μου κάνεις τώρα, του λέω τι είναι αυτό που μου κάνεις. Λέει τι, λέω 4 χρόνια μελέταγα και έκανα άλλα 4 για να σε αφήσω γιατί δεν μπορούσα. Και γέλαγε και μου λέει και σε μένα έχει συμβεί αυτό. Ναι, λέω πώς έρχεται η ζωή και είναι ωραία, ωραία πράγματα αυτά. Έτσι είχε συμβεί αυτό στο Μπατ Μαρτίνο με τον Τζόνι Σμιθ. Είχε αυτό το κόλλημα και σε κάποια φάση λέει ή θα πρέπει να αποφασίσω. Γιατί του είπε ο πατέρας μου, ας πούμε. Έτσι, λέει, μου είπε ο πατέρας μου ή θα συνεχίσει, έπαιζα λέει ακριβώς από τον Τζόνι Σμιθ. Ναι. Ή θα πρέπει να αποφασίσεις να συνεχίσεις και να γίνεις Τζόνι Σμιθ, οπότε λέει θα παίζεις από τον Τζόνι Σμιθ ή να φτιάξεις κάτι δικό σου. Και τότε λέει σοκαρίστηκα με αυτό που μου είπε ο πατέρας μου και παράτησα εντελώς με τον Τζόνι Σμιθ, έκανα λέει transcription όλα του τα σόλ. Ακριβώς, ακριβώς, ας πούμε. Επιτρέψτε όμως έτσι μια σχέση για την κιθαριστική κουβέντα, ας πούμε. Για να περάσεις αυτό το στάδιο να πεις ότι ξέρεις, θα κάνουμε το δικό μου με μία γνώση, βοήθησε αυτή η τόσο βαθιά ματιά στη γλώσσα του Πατ Μαρτίνο. Δηλαδή θέλω να ρωτήσω κιόλας. Ότι ας πούμε το πολυτρανσκρίψιον σε κάποιον, ας πούμε, πέρα από ότι μαθαίνεις έναν τον τρόπο το δικό του, σου μαθαίνει και έναν τρόπο μουσικής. Σε βοηθάει να πας πιο γρήγορα από ότι πας στα χαμένα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εδώ. Υπάρχει ένα φαινόμενο πολλοί κιθαρίστες, ας πούμε, έχουμε ή ξέρω εγώ, μας αρέσει να είμαστε σαν πολλοί σουγιάδες, δηλαδή και αυτό το έχω λίγο, και αυτό το έχω λίγο. Και υπάρχει μια ικανοποίηση με το λίγο, αλλά δεν σε κάνει να δεις μια όσο μεγαλύτερη. Άρα, ας πούμε, όχι η ειδίκευση, το βάθος σε κάποιον να σε έναν που μιλάει καλά τη γλώσσα, που είναι ας πούμε αυτός ο μεγάλος, βοηθάει έναν ταλαντούχο μουσικό προφανώς και έτσι, να ανέβει και αυτό το ψηλόμενο και μετά να μπορέσει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Κοίτα, ίσως πριν... κοίτα να δεις τι γίνεται, κοίτα να δεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι, ξέρω, είσαι μέσα και έτσι είναι, να σου το πω γιατί είναι έτσι. Γιατί όλοι μας έχουμε τη μουσική από προϊόν σκέψης. Έτσι, άρα παραστατικό περιεχόμενο. Γιατί όποιος μου πει ότι είναι δημιουργός εκείνη τη στιγμή και βγάζει εκείνη τη στιγμή, άλλο ότι μπορεί να κάνεις τις διαφοροποιήσεις και να σου βγει το πράγμα κτλ. Και άμα είναι και δημιουργική στιγμή,
Βγαίνει και πράγμα όπω το Ραγκαδάσκο Αέρα, α πούμε, που βγήκε. Κατάλαβε το σχολείο. Δηλαδή, εγώ δεν είχα παίξει ποτέ πέμπτη βαθμίδα στο blues, α πούμε, σολ ματζόρε και εγώ να παίζω με ματζόρε, μου βγήκε. Κατάλαβε το σχολείο. Θέλω να πω το εξή. Άρα, το παραστατικό περιεχόμενο σου δίνει τη δυνατότητα να παίξει αυτό που ήδη έχει παίξει. Άρα, είναι καλό να έχεις παίξει ανθρώπους, να δεις και τον τρόπο και να γνωρίζεις κάποια πράγματα. Πρόσεξε όμως ποιο είναι το πλάκα. Εγώ μπορεί να έχω το ίδιο τρόπο έκφρασης με τον Πατμαρτίνο. Δηλαδή εγώ μπορώ να ξεκινάω πάντα τη φράση μου με ένα 16ο. Εγώ μπορώ να ξεκινάω τη φράση μου στο timing τώρα. Με το timing του Πατμαρτίνο μπορεί να με βοηθήσει στη συνέχεια. Ή πρέπει να δω το δικό μου time. Κατάλαβες τι σου λέω, γιατί όταν θα παίζεις και στο time του αλλού και με τις νότες του αλλού, αυτόματα μετά θα μπερδέψεις τη δεύτερη φράση ή τη συνέχεια, τον τρόπο που θα έρθεις. Άρα λοιπόν πρέπει μέσα σου να αδειάσεις. Δηλαδή τον έχεις κατοχυρωμένο, ας το πούμε έτσι, αλλά λες, για να δω με το δικό μου τρόπο πώς θα παίζεις αυτή τη φράση. Αν την έχεις με τον τρόπο που εσύ θα βγει από σένα. Γιατί άμα βγει, μετά πατάς καλά και στο πόδι σου. Έχεις τον τρόπο σου, δηλαδή εκφράζεσαι με τον δικό σου τρόπο. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι λεπτομέρειες, αλλά παίζουν ρόλο. Γιατί όμως παίζουν ρόλο, γιατί εγώ όταν πραγματικά αφαίρεσα τους άλλους για μένα, ήταν χάλια η υπόθεση και με τότε. Η περίοδος μου ήταν πάρα πολύ χάλια. Γιατί έλεγα τώρα, δεν μου αρέσει αυτό που παίζω, πρέπει να το φτιάξω, πρέπει να χωθώ ακόμα περισσότερο μέσα, εσωτερικά. Ναι. Γι' αυτό και έπαιρνα και το δίσκο έτσι. Δηλαδή πρέπει να κάνω τα δικά μου. Άρα μελέταγα τον εαυτό μου. Αυτό είναι το θετικό. Ναι. Και πιστεύω ότι και στη μουσική αυτό είναι το να προσφέρει κάποιος. Δηλαδή να δείξεις το δικό, όχι είναι το εγώ, ξέρεις το εγώ, ενώ το εγώ σαν το εγώ σαν τιμόνι που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα σου, όχι το εγωιστικό. Εγώ, γιατί η μουσική δεν είναι ούτε άθλημα, ούτε είσαι ο καλύτερος και ο άλλος είναι έτσι. Ακούς μια νότα από κάποιον και έχεις τελειώσει, είναι για μένα νούμερο ένα αυτός. Παρένθεση. Και ας πάσει μια νότα. Σε αυτό δεν ενδιαφέρει να ακούσω, τι να το κάνω. Ακούω πολύ γρήγορους κιθαρίστες που δεν έχουν μια φράση. Εγώ είμαι φρασάκιας. Δεν μπορώ ούτε να κάνω τα αρπέτζιο για να εντυπωσιάσω τον άλλον. Ούτε. Κατάλαβε τι εννοώ. Δηλαδή, με ενδιαφέρει αυτό. Πολύ καλά, και θυμάμαι μια ιστορία από που είχε. Θυμάμαι μια ιστορία από που είχε. Έχει το παίξιμο. Οργανωμένε φράσει, οργανωμένε, ολοκληρωμένε. Και όχι σκόρπια πάει και όπου βγει. Και κλίμακε. Όχι κλίμακε. Τη φράση. Ζούμε τώρα και ένα πράγμα. Είναι Instagram που είναι όλοι οι κιθαρίστες οι γρήγοροι. Και είναι ένα πράγμα πεζό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπει το Instagram, είναι μια γενιά. Έχω δηλαδή. Παρακολουθώ, ας πούμε, το λόγο βίτσιο, ας πούμε, μου αρέσει, ας πούμε, τα social media μου αρέσουν, τα παρακολουθώ, δηλαδή, δεν συμμετέχω, ας πούμε, ότι είμαι μέλος. Και βλέπω στο Instagram κιθαρίστες, κάθε μέρα, δηλαδή, άπειρους, και τι κάνουν, παίζουν ένα solo, 10 δευτερόλεπτα τέλος, δηλαδή, ένα πράγμα εντυπωσιακό, αλλά χωρίς ουσία, δηλαδή, κοιτάξτε, γιατί το άκουσα, ας πούμε. Δηλαδή, άμα δεν έχει βάση να σου παρουσιάσει μια μουσική, να πει έχω μια μουσική, ρε παιδί μου, έχω μια φράση, έχω ένα πράγμα, θέλω μια πρόταση. Δηλαδή αυτό είναι ακατανόητο που γίνεται στη σημερινή εποχή. Δηλαδή παίζουν φράσεις πολλές και σου λέει τι λέει αυτό, δεν λέει κάτι, δηλαδή δεν έκανε μια πρόταση. Δηλαδή σήμερα πήγα βόλτα. Να πει αυτό, ρε παιδί μου, μια πρόταση. Για να το συνοψίσω, είναι αυτό που λες, ότι δεν σε αγγίζει συγκίνηση. Δεν σε αγγίζει. Δεν έχει αυτό μουσικό περιεχόμενο, δηλαδή σου λέει, παίζει και απλά όμπλα, ξέρω εγώ, και μετά εντάξει, τελειώσαμε. Αυτό, το έβαλε ένα βίντεο. Και γιατί, ας πούμε, δεν έκανε, ας πούμε, μια μουσική να παίξει κάτι, ας πούμε, και να πει από εδώ θα πάω εκεί, ρε παιδί μου, να κάνει ένα βήμα. Αυτό λέω. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε εποχή που βάζουν, ας πούμε, κάτι σούλα. Χάρη μου, οφείλουμε να πούμε όμως ότι υπάρχουν πολλοί δεξιοτέχνες μέσα στην ταχύτητά τους. Παίζουν τρομερά πράγματα. Ναι. Παίζουν φράσεις. Ναι, δεν λέμε για όλους. Έτσι, ναι. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Καμπάλε ή ο Άλα Χόσγουορθ. Εντάξει, αυτή είναι η θεία. Καλά, δεν λέμε καλά. Άλα Χόσγουορθ, να το αφήσουμε απ' έξω γιατί το παίζουμε. Εξωγήινος. Εξωγήινος, και επειδή ένας φίλος μου ήταν φίλος του,
ο Κώστας Κρίδης, αυτός είχε παίξει με τους ΣΥΦ. Και με έπαιρνε τηλέφωνο καμιά φορά και μου λέει, πήγα και άκουσα τώρα, μου λέει, αλλά πώς γνωρίζω, με τον Γκάρι Χάσμπεν, δεν ξέρω αν το θυμόσαι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, το αποστόλιο δράμα. Πήγα, λέει, και τον άκουσα, Λάκη, πέθανα στον κύριο, δεν μπορείς να φανταστείς. Τον έχω δει δύο φορές, μου λέει, μία με τον Williams και μία με Γκάρι Χάσμπεν. Και τις δύο φορές που πήγα στα καμαρίνια, ήταν στα σκαλοπάτια και έκλαιγε. Λέω του Γκάρι Χάσμπεν, τι κάνει αυτός, λέει, αυτός έτσι γίνεται πάντα, λέει, δεν έπαιξε καλά. Δεν του άρεσε, θέλει να σβήσει και το δίσκο που έπαιξε γιατί έπαιξε και τα λοιπά. Και τέτοια πράγματα δεν είχε παίξει κανένας, ας πούμε. Είχε τέτοια θέματα ο Άλαν Χόλμουορθ, ας πούμε. Βλέπεις όμως ότι η μουσικότητα φαίνεται, είτε από το γρήγορο είτε από το αργό. Φαίνεται. Αλλά το γρήγορο να το παίζεις. Όχι να παίζεις απλά γιατί. Και όλοι ξεκινήσαμε έτσι. Με τον εγωισμό του να θέλουμε. Εγώ δηλαδή έπαιζα πράγματα και αν δεν τα έπαιζα στο 208 το χρονόμετρο, λέω δεν. Έτσι ξεκινήσαμε. Είναι βάση η τεχνική, είναι βάση για να περάσει. Όταν όμως αργότερα σιγά σιγά συγχαστήρα. Όχι, τεχνική χρειάζεται. Όταν ξεκινά, άμα θέλει, κλίμακε και τότε να πούμε και αυτό τεχνική. Αλλά είναι και στο χαρακτήρα. Όταν έπαιξα με τον Μάρκο όμως στη συνέχεια και γνωριστήκαμε, με τον Μάρκο κολλήσαμε την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα όταν παίξαμε. Τώρα γιατί κολλήσαμε με τον Μάρκο. Όταν παίζαμε στο Jazz Club και πήγαμε για πρώτη φορά που ήρθα από το Παρίσι για να παίξω με τον Μάρκο, παίζαμε τα στάνταρ, ας πούμε έτσι. Να είμαι και τα. Με το που ξεκινάει ο Μάρκο όλο, κολλήσαμε πολύ γιατί έκλεισα την κιθάρα. Δεν μπορούσε ο Μάρκο με κιθαρίστα να παίξει. Γιατί ο Μάρκος επειδή ήταν φερεγάτης στην Ελλάδα, δεν μπορούσε κανείς να του κρατάει το τέμπο τώρα και το Μπλίτον Φιστούρ τα άκορτα, τελείωσε το θέμα. Γιατί έφερε συνέχεια. Όταν λοιπόν παίξαμε τον Μάρκο και εγώ σεβάστηκα το παίξιμό του και τα λοιπά, όταν κάτσαμε μαζί λοιπόν, συζητάγαμε και λέγαμε, Λάκη, όταν θα παίζω εγώ έτσι, θα σε ακολουθώ με τις κορυφές και θα παίζω έτσι. Όταν εσύ θα παίξεις έτσι, θα κάνω εγώ έτσι. Όταν θα είμαστε σε αυτά τα κόρτα, θα παίζει ένα τόνο πάνω. Εγώ θα παίζω από το πίσω και έτσι παίζαμε τον Κρήτο Ορφιστέτ χωρίς αρμονία, χωρίς τίποτα και στο πρώτο μέτρο του 16ου μέτρο χτυπάγαμε και δύο το. Και εκεί τρελάθηκε ο Τρανταλίδης, άρχισε να πίνει. Μου τι έγινε. Κατάλαβα σαν το σημείο. Άρα κάναμε combination με τον Μάρκο Σίλτερ. Και εκεί τι είδα, ότι το παίξιμο διαφοροποιείται. Δεν έχει εκεί γρήγορα και σε χλαμάρες. Έπρεπε να είσαι σωστός. Δηλαδή, λες το σύστημα, αλλά πρέπει να σε ατάκα στο σύστημα. Όχι να παίζεις ό,τι θέλεις και να. Πρέπει να παίζεις δομημένα. Γι' αυτό και με τον Μάρκο, μετά τα 2-3 χρόνια, αποφασίσαμε να παίξουμε αργά. Λέμε θα κάνουμε ένα δύσκολο αργό. Και κάνατε. 25 χρόνια έκανα. Επιφώτιση, ναι. 25 χρόνια έκανα μετά. Μπαίναμε μέσα να παίξουμε αργά νότα. Είναι παραστατικό περιεχόμενο. Ό,τι γυμνάσεις είσαι. Ναι. Έπαιζες έτσι, άντε να παίξεις αλλιώς. Να παίξεις τα κομμάτια του Μάρκου που είναι bytonality όλα, ούτε νότα δεν μπορεί να βάλεις. Να ακουστεί η νότα μέσα στο bytonality και να κάνεις φράση μέσα εκεί. Πώς θα το παίξεις. 25 χρόνια κλείναμε, τι έγινε ο Μάρκο, άστο. Άστο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή είχε τις μάρες του. Του λέω Μαρκούλη να κάνουμε το. Μου λέει αφού δουλέψεις πώς είμαι, Ρελάκη. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ποτέ, του λέω 25 χρόνια τώρα. Ναι. Να το κάνουμε τελικά. Και μπήκα μέσα στο στούντιο. Φέρνω ένα κομμάτι, ένα blues ήταν Angel Blues εκείνο το. Ναι, το 2004. Ναι. Παίζει ο Μάρκος στο μισό σόλο, σταματάει. Και μου λέει Λάκη, γιατί το παλεύεις, αφού βλέπεις ότι δεν μου βγαίνει, δεν πάει. Του λέω γέλα, άκουσε να τις τέπιαξες. Γιατί τα ακούει, μου λέει είναι πολύ ωραίο. Γι' αυτό το λέω. Συνέχισε όταν τελειώνουμε που λέω. Το παίζω κι εγώ, μου λέει Λάκα, είναι φοβερό σόλο, δεν ξέρει κάτι τέτοιο σόλο, μου λέει. Την επόμενη μέρα έρχεται με δεύτερο κομμάτι. Το χαρμολίπι το οποίο είναι 4 λεπτά θέμα. Όλο μπαίνει τον αλήτη. Όλο το μιλάω με μη ματζόρε, με φαντέ του ματζόρε, όλα τα σκηνικά. Και πλακώνομαι και λέω πώς θα υπεχθεί αυτό το κομμάτι και το παίζω. Γι' αυτό είναι επιφώτιση. Από πάνω βγήκε το κομμάτι. Και βγαίνει όλο το τραγούδι 4 λεπτά σόλο. Και μου λέω Μάρκος είναι το καλύτερο σόλο που έχω ακούσει στη ζωή μου και για μένα είναι το καλύτερο σόλο που έχω κάνει εγώ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πρέπει να τα ακούσεις, ας πούμε, να ακούσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και βγήκε μετά από 25 χρόνια ο αργός δίσκος. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Πολύ ιδιαίτερος δίσκος. Ναι, πολύ ωραίος δίσκος, αγαπημένος. Ο Μάρκος μου είπε τώρα μπορώ να πεθάνω. Έκανε αυτό που
ήθελα να κάνω. Πού ήθελε, σαν δίσκο. Ναι. Μάρκουλης. Πολύ διαφορετικός από το εσωτερικό. Πολύ διαφορετικός. Σαν άποψη. Για να σου δώσω να καταλάβεις, ο Μάρκος Αλεξίου, επειδή το ξέρουμε, έμενε στη Λούτσα τότε. Ενώ είχε αυτοκίνητο, δεν πήγαινε με το αυτοκίνητο, πήγαινε με το λεωφορείο. Γιατί μέσα στο λεωφορείο έπαιζε δωδεκαθογγικά, όλο το αρπέτζιο δωδεκαθογγικά, τις νότες δηλαδή, στο επτατονικό σύστημα, που είναι 42.400 θέσεις. Κάθε μέρα με το λεωφορείο έγραφε 700 με 800 θέσεις. Απ' έξω, γιατί ο Μάρκος ήταν το τέλειο αυτή, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ερχόταν και τα λοιπά. Από τις 42.400 θέσεις, διάλεξε 12 μόνο. Και όταν το τέλειωσε το σύστημα, μου λέει, για άκου, Λάκη, τι διάλεξα, όνειρο. 12 θέσεις. Όταν το τέλειωσε, λοιπόν, και ήταν ευχαριστημένος γιατί θα έβγαζε και το βιβλίο, μου λέει, ναι, αλλά στο ημιατονικό μου πώς θα είναι. Δηλαδή, μιλάμε για 440.000 θέσεις. Και του λέω, καλέ, είσαι τρελός. Γιατί θα περάσουν 10 χρόνια, τι κάνεις τώρα. Ήτανε τέτοιος άνθρωπος ο Μάρκος. Τέτοιο πράγμα. Της μουσικής. Κατάλαβα, σου λέω. Ήτανε αφιερωμένος. Αφιερωμένος στη μουσική, τέλος. Ήταν αφιερωμένος. Άστον, δεν είσαι εσωτερικός άνθρωπος, πολύ. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, δεν υπήρχε. Εδώ είχα 2 χρόνια δάσκαλο. Οπότε έτσι, άλλα το ξέρεις. Έχω τα μαθήματα, γιατί έλεγε πάντα φέρνετε όλοι. Καταρχάς πηγαίνανε οι περισσότεροι να διασκεδάσουν με αυτό που κάνει ο Μάρκος. Που έπαιζε με το δεξί ένα θέμα, με το αριστερό άλλο θέμα και τραγούδιγε με το στόμα άλλο θέμα. Τρία. Αν έγραφε με 3 μικρόφωνα ήταν 3 διαφορετικά θέματα. Και αν του έλεγε να κάνει τρασπόρτο με τη φωνή μισοεμιτόνιου, δεν έκανε ούτε νότα λάθος, έτσι. Υπήρχε αυτό δηλαδή το φαινόμενο που είχε αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο ταπεινός και ο τόσο χαρισματικός δηλαδή, γι' αυτό ήταν και αυτό που ήταν. Κατάλαβες. Μιλάμε για μια τεράστια. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν την πρώτη φορά του είπε ο βιοχημικός που γνώρισε ότι έχει 4 μήνες ζωή, είχε γίνει 40 κιλά, του είπε πήγαινε στην Αγγλία γιατί υπάρχει ένας εναλλακτικός για τον καρκίνο που είχε ο Μάρκος. Ήταν μια άσχημη μορφή καρκίνου. Ναι. Και έφυγε ο Μάρκος, δεν τον ήξερα ποτέ. Απλά τα λέγαμε με τον Μάρκο. Και έχω πάρα πολλά τέτοια, γιατί κάποια στιγμή σκέφτομαι να κάνω και ένα βιβλίο για τον Μάρκο. Για τη ζωή του αυτού του ανθρώπου. Όταν πήγε λοιπόν στο Λονδίνο, έκανε την επέμβαση και του είπε αυτός ο Εβραίος, ο γιατρός, 5 χρόνια και μια μέρα θα μου έρθεις. Ο Μάρκος ήρθε στην Ελλάδα, του ήρθε μια τάση να κάνει γυμναστική και σιγά σιγά υπήρχε ένα γυμναστήριο του Καρβέλα τότε, λέγονταν. Ναι. Και μπαίνε μέσα και έκανε 1 κιλό, 2 γιατί δεν μπορούσε να κάνει 3. Ήταν τελειωμένη περίπτωση. Ναι. Και ήταν όλη κοινά στο γυμναστήριο. Τον βλέπει ο Καρβέλας, του λέει, φίλε μου, πάρε και το κλειδί. Άνοιγε και κλείνει, γιατί μπορεί τη μέρα να το είσαι. Και φτάνει στο σημείο να σηκώνει 200 κιλά πάγκο, τότε με αρίωνα, μουταυτσίδι, μπαμπανιώτη, αυτή ήταν παρέα. Ανθρώποι 150 κιλά ο καθένας. Και ήταν στα ίδια κιλά με τον Μάρκο που ήταν 72 κιλά. Και φτάνουν τα 5 χρόνια και μια μέρα, που εκεί του ήρθε ένα φλάσ ότι μάλλον λιώνω πάλι, αλλά ήταν ψυχολογικό. Πήγε στην Αγγλία λοιπόν να τον δούνε. Δεν τον γνώρισε κανένας. Ποιος είσαι, αυτός δεν τον ξέρει κανένας. Έτσι όπως τον είδανε τον Μάρκο. Και ανοίξανε τα κοιτάπια και του λέει: δεν γίνεται, θα πάω για Νόμπελ, του λέει όμως. Αν εσύ είσαι που δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι άνθρωπος με αυτόν τον καρκίνο. Γιατί τον κάψανε με κοβάλτιο και του φέρανε όλα τα δόντια. Ο Μάρκος δεν είχε ούτε ένα δόντι. Για να μην πάθει μόλυνση, του βγάλανε τα δόντια. Και όταν είπε ο Μάρκος τι λεπτά οφείλει για αυτή την κατάσταση, λέει τι λεπτά, εσύ μας έκανες τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο. Δεν θέλουμε τίποτα κλπ. Τότε πήγε ο Μάρκος και όλα τα λεφτά τα έδωσε για να πάρουν λουλούδια όλοι πτέρυγα. Ναι. Όταν μου έδειξε το τέλεξ, τότε ήταν τέλεξ το τηλεγράφημα του, ήταν συγκινητικό γιατί το τηλεγράφημα πρέπει να κάνει πιο ακριβά από αυτά που πλήρωσε ο Μάρκος. Και του είπανε, γι' αυτό έζησες, άξιζες να ζήσεις, ας πούμε, κτλ. Αυτό το παράδοσο. Κατάλαβες, γιατί στο από αυτά.
Ο βιοχημικός που είχε βρει τον καρκίνο τον Μάρκο έγινε πιανίστας. Και είχε το καλύτερο Steinway που έχει η Ελλάδα. Ούτε το μέγαρο δεν έχει αυτό το Steinway. Και όταν ένας υπουργός πήγε να κάνει ένα τεστ, γιατί ο άνθρωπος είχε πρόβλημα σε κάτι ανάλογο, μπήκε μέσα, βλέπει το Steinway και δεν μπορούσε να το πιστέψει. Λέει, τι είναι αυτό? Λέει, είμαι πιανίστας. Πιανίστας, ναι. Είμαι μαθητής του Μάρκου του Αλεξίου. Του Μάρκου του Αλεξίου. Αυτός είναι ο καλύτερος μουσικός που έχουμε. Αλλά είναι μακάκας. Γιατί το λέει ο γιατρός? Γιατί έπρεπε να έχει φύγει έξω. Ένας υπουργός πολιτισμού δεν επιτρέπεται να λέει ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βγει έξω. Από το να είναι μέσα και να πάει σε κάποια σχολή να του δώσουν μια θέση, να γίνουν κι άλλοι σαν τον Μάρκο, τον Αλεξίου άνθρωποι. Αυτά είναι που εγώ, πώς να σου πω, έμεινα απ' έξω από όλο αυτό το σκηνικό, γιατί δεν μ' άρεσε αυτό το εργολό. Το επιφανειακό, το επιδερμικό, που εδώ υπάρχουμε, ζούμε, παίρνουμε και λεφτάκια και κάνουμε αυτά. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Ο Μάρκος λοιπόν το τίμησε, είχε τις ανάγκες του σαν άνθρωπος να πάει να κάνει κάποια πράγματα, κατάλαβες ό,τι σου λέω, και μέχρι εκεί. Αυτό. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη απώλεια. Μια τέτοια φιλία δηλαδή με τέτοιους ανθρώπους, δεν μπορείς να κάνεις, είναι αναντικατάστατη. Σαν άποψη, σαν θέση, σαν... Τι να πω, δεν παίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Καταλάβες. Δηλαδή εμένα μου κόπηκαν τα πόδια. Πρώτα έφαγα τη σφαλιάρα με τον Φιλιππίδη, ένα απίστευτο ταλέντο. Πολιτή. Με τον Γιώργο, ο Γιώργος ξεκίνησε από μένα. Όπως και ο Χίρας ξεκίνησε από μένα. Όπως και ο Χίρας. Ο Χίρας μου ήρθε με ένα όρθιο μπάσο στο σπίτι και κόλλησε, ας πούμε, και κάναμε αυτά τα σεξ τέταρτα. Και όλα αυτά. Κατάλαβες. Απλά ο Γιώργος, καταρχάς, ήταν πιο, ας το πούμε, έτσι πρακτικός από όλους μας. Όλοι μας είμαστε πρακτικοί. Και πώς να σου πω, όταν έμπλεξε ο άνθρωπος με τις ουσίες και τα λοιπά, προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο γινόταν. Του έκανα δύο αποτοξινήσεις στο Λιμπέρι. Δεν γινόταν να έρθει πίσω. Δεν μπορούσε να γίνει πίσω. Έπαθε 9 overdose και ξύπνησε στο 10ο. Δεν ξύπνησε ο Γιώργος. Να φανταστείς, όταν ήρθε ο Άλαντα Πέγκιο και παίξαμε στο Jazz Club. Μας πεις λίγο για... Εντάξει, μια ιστορία. Ο άνθρωπος δεν έκανε. Μας πει δύο ιστορίες. Άλαντα Πέγκιο μεγάλη. Όταν είπες Χέρας. Έχουμε συζητήσει τώρα στο Beach Bar που έχουμε βρεθεί. Και μου λες, Τάκη, τότε με φοβηθές, εντάξει, λες, αν ήταν ένας κιθαρίστης, με φοβηθήκαμε, και πες μου λες κάτι νότες, και ήτανε Τάκη, μου λες, και αφού με φοβηθές και γίνεις τσέπες άνθρωπο, και λες, όλα τα λεφτά, τι φόντες έπαιξε. Τάκη, μου λες, ήταν όλα τα λεφτά, και σου πες κιθαρίστας ήτανε, και μου λες, δεν θυμάμαι ρε Τάκη τώρα. Και κάθομαι και ψάχνω ποιον κιθαρίστα έχει ο Γκυλέσκο. Τον βρήκες τελικά. Τον βρήκα. Με δύο μονολεκτικά ονόματα. Ήταν ο Ετσέρι. Να το. Λοιπόν, αυτό. Και τον έψαξα να πούμε και λέω ποιος κιθαρίστα τότε εκείνη την εποχή, ποιος έπαιζε με τον Γκυλέσκο και αρχίζω και το ψάχνω. Γιατί μου λέει, τρελαμένος μου λέει, Τάκη μου λέει, ήταν ας πω πότε είχαμε βρεθεί, έχω πάει να κλείσω με τον Μάρκο τον Ντομαρά μια δουλειά σε ένα beach bar κάτω. Στο... κοντά εκεί πέρα στην Αγία Μαρίνα και ήσουν σε φρίσκο σε ένα... Και ξεχνάω τη δουλειά και έχουμε καθίσει με το ζωή 10 ώρες. Το Μαρίνα να μου λέει και έχουμε έρθει για δουλειά του. Κάτσε ρε παιδιά, εντάξει. Μιλούμε την Αγία. Και έχω διάθεση για τον Απερικρόπη για αυτό και μου είπε τότε για τον Αλαντάρπε και που θα μας πει τώρα. Αλλά μου είπε και για αυτό για τον Έτσερ, το θυμάμαι. Του και έλεγε, του λέω ποιος κιθαρίστας θα είναι. Και μου λέει, δεν το θυμάμαι το όνομα του, αλλά έκανε αυτή την κίνηση. Μου λέει Τάκη, ήτανε, μου λέει, πες μου λέει, πέντε νότες. Και ήτανε, μου λέει, όλα τα λεφτά και γυρίζει ανάποδα της. Ξέρεις το. Κοίτα, πήγαμε στο Χίλτον και παίξαμε σε άνθρωπο με τον Τζις Γιλέσπι. Ναι. Τα απόγευμα όμως εμείς πλακωθήκαμε. Είμαστε εγώ, ο Φιλιππίδης, ήταν ο Αλεξιάδης στο πιάνο, ο Μινάς. Ο Μινάς, ναι. Και ο Τρανταλίδης ο Γιώργος. Παίζοντας εμείς, σκάσανε μύτη οι Αμερικάνοι. Ο κιθαρίστας ήταν 3 μέτρα και 10 πόντου, δεν έτσι τον κοιτάνε εκεί πάνω. Κάτι χέρια και τρία, κάτι δάχτυλα. Σκάει μύτη
Εμείς παίζαμε τώρα, τα χώναμε όλα, τόνοι και αυτά και τα λοιπά. Και την ώρα που πλησιάζει, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, έχεις πρόβλημα. Λέω, ποιο πρόβλημα, θα σκάσεις. Πάρε καμιά αναπνοή μου, γιατί εγώ έπαιρνα το κομμάτι και το έβγαζα μέχρι τέλος κανονικά χωρίς αναπνοές όλο, ο πάρτε του όλο το κομμάτι. Λέω στον Τόνι, τι λέει ο άνθρωπος, άστο, δεν παίζει μαλακίες. Μόλις τον ακούω μετά, που έπαιζε, ξέρεις, τα 10 νότες, σφαλιάρες όλες, με τις αναπνοές, με τις παύσεις, με το έτσι κτλ. Μου θύμισε το, πώς το λένε, το Κένι Μπάρι. Τότε τον ακούω από κάτω, του λέω, τον τι κοιτάζει τώρα στον άνθρωπο, έχω πάθει πλάτα, πώς παίζει έτσι. Εκεί κατάλαβα γιατί καλά μου είπε ο άνθρωπος, πρέπει να σκάσω. Είχε μια κιθάρα τόσο χοντρή, δεν μπορούσε να την πιάσει άνθρωπος αυτήν την κιθάρα, ένα σκάφος τόσο, παραγγελία, και είχε πάρει τα σεντόνια από πάνω από το Χίλτον και τα είχε βάλει μέσα στην κιθάρα για να μην του μικροφωνίζει γιατί άρπαζε. Και η κιθάρα ήταν και 40-50 κιλά, ας πούμε, να την πιάσεις, ναι. Και εκεί ήταν πάλι μια εμπειρία, ότι εκεί ήταν αδίες. Ήταν η εποχή που θα έπρεπε να αλλάξω, κατάλαβες έτσι. Όταν βλέπεις ένα κιθαρίστα να παίζει έτσι, δεν μπορεί να περάσει από σένα διαφορετικά. Δηλαδή βλέπεις την ουσία του παίξηματος, ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις τη φράση. Όταν μπαίνει από το μάτι έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο οποίος ποντίζει Γκιλέσπι, είπε ότι παιδιά πώς παίζετε έτσι. Δηλαδή δεν το πιστεύω. Το ίδιο παθάμε με τον Τζόνι Γκρίφιν. Όταν έπαιξα με τον Βάσιγκτον τον ντράμερ και με τον μπασίστα τον Ρέι Ντραμούν. Και παίξαμε εγώ, ο Μάρκος, ο ντράμερ, ο Τζόρτζ Άρτον, ο Άσχτον και ο Ρέι Ντραμόν. Παίξαμε τρία θέματα και έρχεται ο Τζόνι Γκρίφιν, όχι πάω στον μπάρ εγώ που είναι ο Τζόνι Γκρίφιν, και μου λέει συγχαρητήρια, μου λέει, πραγματικά μου λέει, είσαι πολύ μεγάλος μουσικός. Του λέω, έχεις παίξει με εγώ στον Μοντγκόμερι και μου λες τώρα εμένα έτσι. Μου λέει, another story. Another story. Αλλά, και μου είπε ότι πήγα Ιταλία και άκουσα κάτι πράγματα και λέω τώρα από Ελλάδα εκεί θα ακούσω που θα ακούσω. Και πραγματικά, βέβαια, όταν παίζει με τέτοιου μουσικού, δεν είναι ανάγκη να παίζει. Πάει μόνο του το πράγμα. Αν παίξει με ρίτρα, μόνο τελείωσε. Δεν χρειάζεται να. Δηλαδή, πώ να σου το πω, δηλαδή, τρένο ρε παιδί μου. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι ευλογημένοι. Σε παίρνουν από ναι, άλλο πράγμα. Άλλο σκηνικό. Δηλαδή. Πραγματικά, α το πούμε έτσι. Εκεί ο Μάρκο έπαιξε όλα τα άλλα του, δεν άφησε τίποτα. Ξέρει τι λέω. Και ήταν ωραίε στιγμέ, α πούμε αυτέ. Όσο για τον Γιώργο τώρα, για να τελειώνουμε με τον. Όταν ήρθε ο Άλαν Ταρπέγγε, μου λέει, πού είναι ο Γιώργος. Του λέω, έχει κάποια προβλήματα ο Γιώργος και τα λοιπά, μου κάνει φαντάστηκα. Του λέω, πού το ξέρεις. Παίξανε μαζί σε ένα φεστιβάλ στο Ντέμπρεσεν, που έπαιζε με Τζίρι Στίβιν το Γάριο. Έπαιξε με Τζίρι Στίβιν ο Φιλιππίνης και εκεί τον άκουσα. Και πραγματικά, όταν του το είπα του Γιώργου, ξέρεις, ο Γιώργος ήταν και παιδί που, εντάξει. Άστο, δεν το συζητάμε, ας πούμε, χαρακτήρας και θεοτάλαντος, έτσι. Μιλάμε, δεν ξέρει το τόσο τον μπάσο και παίζει έτσι. Και παίζει έτσι, δηλαδή αυτό το feeling του Ντέιβι Χόλαν, τα έπαιζε, του Βίτους, έβλεπες, ήταν εκεί σε αυτό το vibe, ας το πούμε. Έτσι υπάρχει ευλογημένος. Κατάλαβε. Ευλογημένο. Και κρίμα που δεν υπάρχουν οι ηχογραφήσεις από τα καλά του παίξηματα. Εσύ πρέπει να έχεις. Έχω πάρα πολλές κασέτες που πρέπει να ψάξω να τις βρω από θέματα με τον Φιλιππίδη, γιατί κοίτα και ο Τόνι, ο Λάκατος, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν έπαιξε με τον, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, έπαιξε με τον Mike Breaker. Ναι. Ο Mike Breaker έπαιξε drums και ο Τόνι έπαιξε σαξοφόνο. Και τελειώνοντας του λέει, θέλω να έρθεις Αμερική. Και τότε μου κάνει πρόταση εμένα ο Τόνι, και λέει, Λάκη, πάμε μαζί στην Αμερική. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Γιατί είχαμε και μια τώρα με τον Τόνι ένα μήνυμα ότι Λάκη, άμα είναι να κάνουμε κάτι. Και στο μαγαζί του το Μαρά, μου φαίνεται. Και του λέω, θα το ψάξουμε, ας πούμε, να κάτσει. Να. Και εκεί ο Τόνι έδειξε τη φιλία του και τη συμπάθειά του. Κατάλαβε για τη σου. Ναι, ναι, μα το συζητούσαμε με τον Μάζαρη. Ναι. Για αυτό και. Γιατί και ο Μάζαρη θέλει να έρθει σήμερα. Με το ανακοινώνω με πολλοί κόσμος. Ναι, ναι, ναι. 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 Ναι, ναι, ναι.
Ας πω κάτι, για τον Τόνι, το οποίο δεν το ξέρετε. Είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρετε. Παίζοντας με τον Τόνι, τις τρεις φορές που ήρθε, ήρθε και ερχόταν συνέχεια. Κάποια στιγμή παίζουμε ξέρω, και τα λοιπά, jazz club καλά. Γιατί πραγματικά μια εβδομάδα στο jazz club ήταν τα καλύτερα παίξηματα που έχουμε κάνει με τον Γιώργο Τραταλίδη. Δεν ξέρω τι φεγγάρι ήταν αυτό. Ήταν μια εβδομάδα απίστευτη και ο Γιώργαρος και τα παιδιά. Βγήκε αυτή η εβδομάδα να ξέρεις. Αποτέλεσμα. Λέω τον θα μείνει Ελλάδα. Θα μείνει Ελλάδα. Λέει να μείνουν τα χαρτιά. Κομμουνιστικό κράτος Ουγγαρία τότε. Δεν είναι μεν Ελλάδα. Έχει επιπτώσεις. Ναι. Και ξεκινάει το έργο. Φεύγουμε για τα χαρτιά του να βρούμε κάποιο δικηγόρο να κάνει το όλο το έργο. Και περιμένουμε τα χαρτιά. Τελειώνει η εβδομάδα και ξεκινάμε δεύτερη εβδομάδα. Τη δεύτερη εβδομάδα που να σου πω έπαιζε, πώς να σου πω πώς έπαιζε. Δεν έχω ακούσει χειρότερο παίξιμο. Του λέω τώρα, δες τι γίνεται, Ρελάκη. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Μου λέει, δεν του λες κάτι. Του λέω, Τόνι, συμβαίνει τίποτα, ξέρω εγώ, σου έχεις πάθει τίποτα. Μου λέει, Ρελάκη, παίζω, λέει, και είναι σαν να παίζω στον τοίχο. Δηλαδή, έβλεπε σαν έναν κόσμο αδιάφορο, ας το πούμε έτσι, ή δεν ήξερε τι άκουγε. Του λέγανε πότε θα βγει ο τραγουδιστής, πια και του λέγανε. Τα έπαιξε το παιδί. Και μου λέει, δεν γίνεται να μην ακούω το έργο αυτό. Λέω, σε καταλαβαίνω, άσε να πάω πίσω. Εγώ είχα τώρα μέσα μου ανασφάλεια τι θα πάθει το παιδί που θα γυρίσει πίσω. Γιατί ο Τόνι ήταν διάσημο στην Ουγγαρία. Παιδί θαύμα, έτσι. Οπότε πάει στην Ουγγαρία και με παίρνει τηλέφωνο. Τι έγινε το παιδί, λέω. Κανένα πρόβλημα, λέει. Όπως μπήκα μέσα, λέει, με πιάσα ένα τηλεφωνιάκι και μου λέγανε. Ξέραμε ότι θα γυρίσει γιατί δεν μπορεί χωρί τα λουκάνικα. Και έτσι τον αφήσατε και πέρασε. Απίστευτο. Απίστευτο. Με στον Αλαντόρ πήγε, παίξατε. Ένα αυτό που παίξαμε εκεί. Είχε φέρει ένα κιθαριστά. Παιδιά. Έπαθα την πλάκα τη ζωή μου. Σαν Σκόφελε παίζει τότε το παιδί. Και μάλιστα πέρασε ντούκο του. Μου λέει Αλάκεντε, να μου δίνει πάνω. Λέω καλά την τρόπο σας τελικά και δεν υπάρχει τέτοιος κιθαρίστας. Δηλαδή ένα παιδί, απίστευτο παιδί, απίστευτος κιθαρίστας. Είχε έρθει με τον Αλαντάρ και δηλαδή αυτός μ' άρεσε εμένα από όλους, για να σου πω την αλήθεια. Κιθαρίστας αυτός, πολύ μεγάλος κιθαρίστας. Δεν θυμάμαι το όνομα. Τεράστια σχολή. Βέβαια. Πολύ μεγάλη σχολή. Βέβαια. Από εκεί και ο Σαμαράς, ο άνθρωπος, ας πούμε, από αυτή την σχολή, ας πούμε, για αυτό το παιδί, ναι. Αυτός ο ταλαντούχος και ο κιθαρίστας. Είναι μεγάλη κατάσταση. Είναι, κοίτα, οι ξένοι έχουν και μια άλλη νοοτροπία. Έχουν άλλο σεβασμό από ό,τι έχουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, εδώ να πεις μπράβο, θέλει να σε πληρώσουν. Δεν είναι όμως έτσι. Ναι, είμαστε περίεργος. Εγώ όταν πήγα στο Παρίσι, ας το πούμε έτσι, μου λέγανε για ένα κιθαρίστα που είναι στο στυλ σου. Στο Παρίσι 78. Ένα χρόνο. Όχι, όχι. Ραφαέλ Φαές, ναι. Είμαστε μαζί και τα λοιπά. Μάλιστα μου ζήταγε συγγνώμη γιατί δεν έπαιζε καλά, λέει, γιατί μου δείχνει ότι είχε κόψει τον δάχτυλό του και τέτοια. Ήταν ένας κιθαρίστας που όλοι μου λέγανε γι' αυτόν τότε. Θα θυμηθώ το όνομα που σου λεγόταν. Το ξέρεις πολύ καλά, δηλαδή στην παρέα αυτή. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε κάποια στιγμή διαβάζω στο σπεκτάκ ότι παίζει αυτός στο Σέζερμεν Ντεπρέ. Έπαιζε. Εκεί έχει παίξει, μου φαίνεται, 20. Σε Σέζερμεν Ντεπρέ. Εγώ παίξει, ναι. Ήταν η Τάνια Μαρία τότε εκεί η εποχή. Και έπαιζε. Ξέρω που έπαιζε. Αυτός λοιπόν έπαιζε με έναν. Με τον Κένι Κλάρκ, drums, και έναν οργανίστα που έπαιζε πάνω στον Κλάρκ. Είναι ο δάσκαλος που παραδίδει τα μαθήματα στους μαθητές γιατί. Πρέπει να δουλεύει στον Αγκοστίνη δουλεύει. Ο Κένι Κλάρκ. Πώς λες ο Κριστιάνος Κουντέα. Αυτός. Ο Κριστιάνος Κουντέα, ναι. Μου λέγανε όλοι για τον Κριστιάνος Κουντέα που του είπε τώρα ο Τάκης. Αυτός είναι. Και μου λέγανε και τα λοιπά. Μπαίνω μέσα, εγώ δεν ξέρω. Ούτε τον ξέρω φυσιογνωμικά τίποτα. Αφού μπήκα με τα ζούρια μέσα, γιατί εκεί ήθελα εντάμα για να μπεις και να είσαι και μέλος σε αυτό το μαζί. Κλωνοποιημένοι όλοι ήταν βασικά αυτούς που έβλεπα μέσα. Τέλος πάντων. Μπαίνω μέσα, με βάλανε με τρόπο, γιατί ήταν ο Πορκέρης Έλληνας. Και μου λέει μπες γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και πάω στο μπαράκι και κάθομαι και ακούω. Ακούω ένα κιθαρίστα με δύο δάχτυλα έπαιζε. Αυτά τα δύο. Και τι ήθελα να ακούσω αυτό. Τέλος πάντων. Με το που αρχίζει και παίζει,
να έχεις λεφτά, να το δίνεις σε κάθε νότα. Πάρε ό,τι έχω. Πάρε ό,τι έχω. Τον ακούω, παθαίνω πλάκα, τελειώνει το παιδί, έπιχε μια σούπερ 400 και περνάω από δίπλα μου, του λέω, να πιες. Λέει, κιθαρίζεσαι, λέει, ναι. Όλοι μου λένε για σένα, λέω. Γι' αυτό ήθελα να σε ακούσω και χάρηκα πάρα πολύ. Είσαι μεγάλος μουσικός. Και μου απαντάει, δεν είμαι αυτός που νομίζεις, εγώ λέω με κόντρουα, αυτόν να ακούσεις, πώς παίζει. Και του λέω, πού είναι αυτός. Λέει, πήγε η Ιταλία γιατί δεν έχει μία. Και μου είπε, πήγαινε εκεί γιατί τα λεφτά είναι καλά εκεί και ήρθα εδώ για να πάει η Ιταλία. Ο Κριστιανός Κουντέ. Ήταν τότε. Θέλω να σου πω ότι λες σε κάποιον άνθρωπο πόσο καλά παίζει και δεν το παίρνει γι' αυτόν. Σου λέει τον άλλον να δείτε. Δηλαδή ο σεβασμός ξεχυλίζει. Αυτό το πράγμα εμείς έχουμε ένα ψηλό προβληματάκι σε αυτό. Στην Ελλάδα. Ναι, ναι, σίγουρα είναι αυτό. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο αυτό. Και μαζί ήταν ένα μαδιτάκι τον Σκουντέ που είχε κάνει τρεις κιθάρες με τον εγγονό του Τζάνκο και... Και μια συζήτηση που είχαμε με τον Λαγκρέν μου είπε πόσο πολύ τον εκτιμάει. Τον σέβεται ο Λαγκρέν, πολύ. Τον Σκουντέ. Όταν ας πούμε παίζει τον Σκουντέ, είναι μαζεμένος από σεβασμό. Δηλαδή δεν ανήκει στον Λαγκρέν. Ο Σκουντέ εκτός από αυτό το τζίψι είχε και στοιχεία... Που τότε τα έπαιζε και πήρανε κάποια από αυτόν και προφανώς και ο Λαγκρέν. Είχε αλλάξει ο Λαγκρέν τώρα κάποια. Πάντως τον σέβεται το. Όταν παίζει με τον Σκουντέ δεν βγαίνει ποτέ μπροστά ο Λαγκρέν. Δηλαδή δεν θα βγει να εντυπωσιάσει. Θα αφήνει τον Σκουντέ γιατί θα σου έδωσε βαθμού. Να σου πω τώρα κάτι που πιθανόν δεν το ξέρετε, ότι τη δεκαετία του 80 έκανε πολλές συναυλίες ντουέτο με τον Μακλόχλι. Ναι, ναι, ναι. Το 80, ναι, τη δεκαετία του 80. Τι θυμήθηκα τώρα, Λάκη, στο Jazz Club το 77-78 ήταν, και δεν είχα φύγει ακόμη. Και έχει έρθει ντουέτο ο Τότο Μπλάνκε με τον Ρούντολφ. Ναι, ναι, ναι. Τότο Μπλάνκε. Ήταν καταπληκτικό παιδί. Ρούντολφ Ντούτσε. Ναι. Τσέχος. Ναι. Ο Τότο Μπλάκ και Γερμανός. Ναι. Και παίξανε ντουέτο αυτό το στυλ που παίζονταν τότε πάρα πολύ. Δεν θυμάσαι. Εγώ το απόγευμα με το Τότο Μπλάκ ψιλοβαρέσαμε. Ναι, ναι, ναι. Και να φανταστείς τότε έπαιζε. Είχε ένα delay. Αλλά το delay αυτό ήταν αναλογικό. Δεν ήταν ψηφιακό. Δεν ξέρω πώς λεγόταν. Έκο Τάρβερ. Δύο φορές τον έκοπλεξ. Και του λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα γιατί μου θυμίζει πολύ τον Abercrombie. Ο ήχος σου, ξέρω. Και μου λέει, του πήγαινε να σ' αφήσω. Για το κοπλέξ. Το τεμπλάκι που είστε. Δεν με ήξερα. Το έκοπλεξ στο παλιό. Ναι, για το παλιό. Για τον Τότο Μπλάκι που είχε παίξει στο Jazz Club. Τότε και παίξανε με τον Μπλάκι. Ασχολήσε με τον Μπλάκι. Παίζει με ένα αναλογικό delay το οποίο είναι. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το οποίο χρησιμοποιεί και ο Κουμπάκη. Εκοπλέξ είναι αυτό. Είναι, είναι το εκοπλέξ. Ξαναγυρνάμε. Είναι original. Θα σου πει περισσότερο. Για ακουστική. Βεβαίω. Θα σου περισσότερο. Όχι, όχι, εντάξει. Βεβαιότητα. Λάλα, παλιά. Παλιά. Κάτσε κάτω, Νίκο. Δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα μα γράφουν, δεν ξέρω. Οπότε θέλουμε. Μπορώ να σου πω για να γίνει και να ακουστεί, ας ακουστεί αυτό το όνομα, δεν πειράζει. Είναι ένα όνομα που λειτουργήσε θετικά στην όλη φάση. Και αξίζει να ακουστεί. Υπήρχε λοιπόν ένα παλικάρι, γιος του Ζωζέφ, του οργανωποιού, του Μπουζούκια που έφτιαξε. Πολλών ρεμπετών και διαφόρων. Ο Λάζαρος, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ο Λάζαρος, ο Τέρζη Βασιάν, για όσου θυμούνται το επώνυμό του. Τέρζη Βασιάν. Ο Λάζαρος είχε το μαγαζί Ζωζέφ. Υπάρχει ακόμα το Ζωζέφ και είναι και στη Θεσσαλονίκη το Ζωζέφ. Τώρα δηλαδή αυτό φαίνεται απέναντι. Είναι μόνο στον Πειραιά μάλλον. Εκκρίνησε να έχει ο Λάζαρος. Ναι, ναι. Ασθένεια μου υπάρχουν. Έχει μερικά σώματα. Εν πάση περιπτώσει, ο Λάζαρος. Μόνο το μαγαζί στην Ιπποκράτους που είχε. Ναι, ναι. Κάτω. Ναι, στην Ιπποκράτους, στη Ζωσιμάδο στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη που δεν θυμάμαι. Στην Ιπποκράτους ήταν το κεντρικό του. Ναι, ναι. Στην Καρδιότρικο. Ψυχαρδιότρικο. Ο Λάζαρος τώρα θα είμαι πολύ σύντομο για να μην μονοπολίσω τη συζήτηση.
Ο Λάζαρος λοιπόν δεν είχε κανένα, σε αντίθετα με ό,τι πιστεύαμε εμείς, κανένας δεν είχε την αντιπροσωπεία της Gibson στην Ελλάδα. Ούτε ο Ανδριάδης. Όχι, δεν την είχε την αντιπροσωπεία της Gibson ο Ανδριάδης. Άλλο αν εμείς πηγαίναμε από το απέναντι πεζοδρόμιο και ζαχαρώναμε διάφορες κιθάρες που ήταν καλά δύο ή μία στη Φιδίου, μπράβο, και εκεί που κάνανε περίπου όσο ένα διαμέρισμα. Έλα κάτσε εδώ, σε βλέπουνε λίγο. Κάνανε όσο ένα διαμέρισμα αυτές οι κιθάρες και σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν κάποιος ποτέ να αποκτήσει ένα τέτοιο όργανο και με έπιανε η ψυχή μου, η καρδιά μου, γιατί είχαν κάτι όργανα που οι χορδές απήχαν από την ταστιέρα περίπου τόσο. Δηλαδή έπρεπε να ήσουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάτι υπερφυσικό, όνο πύρος Δήμας, δεν ξέρω ποιος έπρεπε να σου λέει να παίξεις. Σωστό. Λοιπόν και ο Λάζαρος προσπάθησε να πάρει την αντιπροσωπεία της Gibson. Δεν του τη δίνανε όμως την αντιπροσωπεία. Όμως του δώσανε μερικές κιθάρες. Σαν δοκιμή έτσι να λειτουργήσει, να τραγουδήσει λίγο το θέμα, να προχωρήσει, να πάει παρακάτω κλπ. Και κάποια στιγμή του τη δώσανε την αντιπροσωπεία μετά από κάποια χρόνια. Νίκο, μου θα σηκωθώ, λέει. Μετά από κάποια χρόνια. Λέει την ιστορία τώρα, γι' αυτό τον έκανα. Και καθώς του δώσανε την αντιπροσωπεία, του στείλανε και κάποια εκλεκτά κομμάτια. Τώρα από τον πάνω όροφο, από το δίπλα διαμέρισμα, από την παραπιο μέσα αίθουσα. Δεν είμαι σε θέση να σας πω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα μεγάλα εργοστάσια με τα σπουδαία όργανα. Και επειδή συνδυόμασταν με φιλία από τον Πειραιά και διάφορα κτλ. Είχε πάρει τότε ένα τηλέφωνο και μου λέει κατέβα από το μαγαζί που σε θέλω. Κατέβηκα από το μαγαζί, τι με θέλεις, μου λέει πάρε αυτή την κιθάρα και φύγε. Και έτσι βρέθηκε αυτή εδώ, όπως και εκείνη η άλλη ακουστική, την οποία αυτή. Όποιος θέλει μπορεί να με πιστέψει, 5 χρόνια δεν την άγγιξα. Την είχα βάλει απέναντι σε μια καρέκλα και την κοίταγα. 5 χρόνια. 5 χρόνια δεν τολμούσα να την άγγιξω. Μπράβο το πάρω, μπράβο. Πολύ ωραία. Έλα, Νίκο. Ιστορία. Κάτσε, να πάρεις το... Έλα, Νικόλα. Έλα, Νικόλα. Δεν έχω κάτι να πω. Πάρτε την κανόνη τη συζήτηση για τις κοιτάξεις. Κάτσε, Νικόλα. Μέρος δεύτερο καφές και κιθάρα και... Καλεσμένο τον μεγάλο κιθαρίστα, τον Έλληνα, τον Λάκη τον Ζώη. Με υποστήριξη πάσο τον Νίκο Βαραλή. Και βέβαια, όπως είπαμε, έχουμε μαζί μας τον Νίκο τον Βαρδί, αυτόν τον μεγάλο, τον εξαιρετικό μπασίστα. Τον έχουμε δει και τον βλέπουμε πολλά χρόνια σε πάρα πολλά σχήματα και jazz και fusion. Και βέβαια και το είμαστε φιλοξενούμενοι στο σπίτι του Σωτήρη, Joe Pass, τον έχει πει ο Λάκης ο Ζώης. Παρέθεση. Χρυσαφόπουλο. Παρέθεση. Ναι. Ναι. Το κανονικό όνομα του Joe Pass πώς είναι. Τζουζέπε Πασαλάκουα. Πασαλάκουα. Για να το ξέρετε. Και το όνομα του Πατ Μαρτίνο δεν είναι Πατ Μαρτίνο, είναι Παταζάρα. Παταζάρα. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, να μας πει ο Λάκης την ιστορία που μας είπε και δεν έγραψε η κάμερα για το κλαμπ στη Μονμάρτη. Στη Μονμάρτη, εκπληκτική ιστορία. Η ιστορία αυτή εγώ την είπα απλά έτσι για να. Όχι, ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Να δούμε πώς καμιά φορά οι Έλληνες έχουν αυτό το κόμπλεξ της κατωτερότητας, θα έλεγα, και δεν ξέρω τι θέλουμε καμιά φορά να πετύχουμε με αυτό. Έτυχε να φύγω από την Ελλάδα ότι με σκοπό ότι θα γινόταν ένα jazz club που θα παίζαμε και οι Έλληνες. Ναι. Πιανίστας ήταν ο Ντέμις ο Πρισβίκης, έτσι μου είχαν πει. Φεύγω με το τρένο, κάπου δύο μέρες ταξίδι κάτι τέτοιο, χαιρετούρες οι άλλοι, φεύγω για να πάω να κάνω το κέφι μου, ας πούμε. Να κάνω αυτό που ήθελα. Όταν έφτασα στο Παρίσι, ήταν ένας μεγάλο όνομα, ντραμέρα, που υποτίθεται θα παίζαμε μαζί, δεν θα πω το όνομά του, και ο Ανδρέας ο Μεταλλίδης, ο βασίστας που έζησε στο σκηνικό που θα πω. Πηγαίνοντας στην Μονμάρτη, μπήκαμε στο μαγαζί που παίζει ο Τζάκο Ράιγκαρτ χρόνια με τον αδελφό του. Και από τότε έχει παραμείνει το μαγαζί που παίζουν πάντα δύο κιθαρίστες. Μπήκαμε μέσα στο μαγαζί, έπαιζε ένας κιθαρίστας έτσι γραφικός τύπος με μια πίπα και ένας άλλος. Παίζανε πάρα πολύ ωραία τα παιδιά. Και την ώρα που παίζανε, τον τράμερ μου λέει: δεν ανεβαίνεις να παίξεις. Και λέω: παίζουν τα παιδιά τώρα, δεν ανεβαίνω να παίξω. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό που λες.
καλά λες, στην Ελλάδα κάνεις ό,τι παίζεις. Εδώ τώρα να μας πεις τι παίζεις. Λέω καλά, άστο τώρα τι θα κάνω αυτό. Πάει στα παιδιά και τους λέω να κιθαρίσω να παίξει. Του λέω τι κάνεις τώρα. Τα παιδιά είχαν, ήταν, δείξανε μια ενόχληση. Αμηχανία, ας το πούμε έτσι. Μετά πηγαίνει στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, του λέει έχω ένα κιθαρίστα να παίξει και ο άνθρωπος του, τα χαμένα κι αυτός. Ξαναπάει στους κιθαρίστες, του λέει τι κάνεις, είσαι με τα καλά σου ας πούμε. Και από την πολλή ενόχληση σηκώνεται ένας κιθαρίστας και λέει έλα. Και μου προτείνει κιθαρά του, κάνω εννοείμαι ότι δεν θέλω να παίξω. Αυτός επέμενε και ανεβαίνω να παίξω, τι να κάνω. Μου λένε τι θέλεις να παίξεις, λέω πάμε το κομμάτι που παίζατε πριν, παίζατε το Shutting Door συγκεκριμένο. Ξεκινάμε, μέχρι να ζεσταθούμε, να φτώσουμε κτλ. Έγινε κάποια έτσι αυτό κτλ. Και το δεύτερο κομμάτι. Δηλαδή είδαμε έναν άνθρωπο που είναι στα χνάρια του, ας το πούμε έτσι. Στο vibe το δικό του. Παίξαμε το δεύτερο κομμάτι, παίζουμε τρίτο κομμάτι. Τα λεφτά ήταν σε ένα σκηνή με μανταλάκια τα βάζανε και είχαν και ένα πανέρι. Δηλαδή έτσι γινόταν το παρέδωσο εκεί. Ξαφνικά γεμίζουν τα μανταλάκια, γεμίζει το πανέρι, έρχεται ένα, μάλιστα μου χτυπάει το πανέρι, άδειασε την πρώτη δόση στο πρόσωπό μου τώρα που έπαιζα, γεμίζει τα λοιπά, παίζουμε τα κομμάτια, σηκώνομαι εγώ και από σεβασμό μου παίρνω το καλάθι και το χτυπάω στο κιθαρίστα το παιδί, ότι παίξαμε όλα αυτά και τα λοιπά, τα παιδιά πολύ ευχαριστημένα και έρχεται ο ιδιοκτήτης και μου λέει την επόμενη εβδομάδα θα παίξεις με έναν από τους δύο. Όχι, του λέω γιατί εγώ ήρθα έτσι σαν επισκέπτης να παίξω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα αυτά. Το Jazz Club παρεπιπτόντως έγινε λαϊκό μαγαζί με μπουζούκια και μου λένε λέει θα κάνω μια διαφοροποίηση, λέω γεια σας. Πρώτο πρόγραμμα Jazz Club. Τρίτη, τέταρτη μέρα ξαναγύρισα πάλι με το τρένο, δύο μέρες. Jazz Club μπουζούκια. Είναι άνοιγμα. Μια μικρή διαφοροποίηση. Greek jazz. Μπουζούκι. Αυτά είναι τα απίστευτα που γίνονται, ας το πούμε έτσι. Αυτή ήταν η ιστορία που έζησα εκεί στο Μάρτι, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί ήταν όλο το παιδί. Το βάλω λες και ήταν στην κατοχή, ας το πούμε έτσι. Με τύπους τέτοιους, ας πούμε. Η μισή τσίψη, η άλλη μισή. Όλο αυτό το έργο, ας το πούμε έτσι. Ήταν ωραία ότι φάσεις τη μορφανασία. Απίστευτο, δεν είναι απίστευτο. Αυτό είναι ποια εποχή... 73-74, πολύ νωρίς. Τότε παίζανε σκαριάτιδες, πάλι με Παύλο Αλεξίου, είχαμε κάνει ένα γκρουπ με Κοτσίνα, Αλεξίου, με τέτοιους μουσικούς και τέλειωσε το μαγαζί και μου έτυχε αυτό το πράγμα κτλ. Και έφυγα. Το 78 βέβαια ξανασυναντήθηκα πάλι. Ξαναπήγα Παρίσι το 98 και εκεί παίξαμε σε ένα τεράστιο χώρο, 2.500 κόσμο, παίξαμε χορευτική μουσική με τον Ντέμι τον Βυσβίκη, που όλοι οι θαμώνες ήταν με πατίνια. Και όλος ο χώρος δεν είχε... Με όλα δηλαδή. Ναι, όλοι άλλο. Δηλαδή, είναι κατάσταση άλλη και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Όταν έφυγε ο Φιλιππίδης από την ιστορία μας, για μένα ήταν μια μεγάλη απώλεια, δηλαδή δεν ήθελα να παίζω. Και εκεί είχαμε και κάποιες παρεξηγήσεις με τον Γιώργο που μου λέγε έλα αλλά και να παίξω, δεν ήθελα να παίξω. Δεν ήθελα πια να παίξω, πώς να το πω. Του έλεγα όχι Γιώργο, άρχισε με ήταν αυτός και τα λοιπά, ώσπου κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει θα έρθει σήμερα να παίξεις. Του λέω δεν θα έρθω Γιώργο, άστο. Μου λέει πέθανε η μητέρα μου. Λέω έρχομαι, τι ώρα παίζετε. Έρχομαι και πάω και παίζω στο Ρόδο. Ήταν και ο Νίκος ο Βαρδής τότε, εγώ ο Νίκος, ο Τρανταλίδης, ο Νίκ Γκραβενίτης, ένα βιολί, δεν ξέρω ποιος ήταν, λέει, ένας όλοι... Jefferson Starship, ξέρω εγώ, Grateful Dead, πώς τους λένε. Grateful Dead δεν είχαν βιολί. Όχι, ο οργανίστας ήταν. Ναι, ο οργανίστας. Ήταν μπασίστας, από αυτή την μέρα. Grateful Dead. Ναι, ναι. Έπαιξα ένα δεκάλεπτο, έπαιξα ένα δεκάλεπτο εκεί, και πραγματικά ήταν, βγήκε παίξιμο πάρα πολύ καλό από όλα τα παιδιά, ξέρω εγώ τα λοιπά, Νίκος θυμάται καλά. Και έρχεται αυτός ο γιος του Μπόμπολα, ποιος είχε το μαγαζί, και λέει: φίλε, έλα πάρε τη βδομάδα, θα τελειώνουμε. Το καλύτερο δεκάλεπτο και τέτοια. Ο Νίκος ήταν εκεί, ας πούμε, και του λέω: φίλε, εγώ ήρθα για τους φίλους μου να παίζω, δεν παίζω. Τι να πω. Στο ρόλο, για αυτή τη φάση. Εγώ ξέρω, αλλά
Να ακούσουμε. Ναι. Να ακούσει ο κόσμος. Ναι, Γραβενίτης. Στα είπα αυτό, εντάξει. Και μετά από λίγο καιρό μου φαίνεται είχαμε απώλεια με τον Τσιπολίνα του. Έφυγε. Μπράβο. Κατάλαβες. Δηλαδή παίζαμε με τα φιλαράκια, είναι αυτό που σου λέω. Αυτό που μετράει. Που πάντα μου το λες. Κατάλαβες. Που μετράει πάρα πολύ. Ποια είναι τόπο. Κατάλαβες. Έχει την αξία του έτσι. Κατάλαβες αυτό που σου λέω. Δηλαδή γύρναγα με μια κιθάρα και έπαιζα σε όλα τα μαγαζιά. Πήγα στο Χίλτον Τσάμπς, πήγαινα στο άλλο αυτό που σου λέγανε οι άλλοι. Πολλά γκρουπ ας πούμε που παίζαμε. Αυτό όμως το πράγμα, άντε πάμε, τι έγινε, το. Δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε μια δομημένη κατάσταση. Να πούμε κάτι, να έχει και ο κόσμος μια συμμετοχή. Να παρουσιάσουμε και κάτι. Κατάλαβες. Αυτό είναι σημαντικό αυτό. Ίσως να αναφέρει και σε μια εκπομπή αυτό, έτσι. Δεν σου αρέσει. Δηλαδή, θα ήθελες, όπως θυμάμαι τώρα, θα ήθελες ας πούμε, να παίξεις αλλά κάτι να παρουσιάσεις. Να είναι κάτι οργανωμένο και κάτι να δεν αποκτήσεις. Και όχι απλά ένα παίξιμο για το παίξιμο. Ναι, δεν ξέρω αν το έγραψε πριν η κάμερα που είπα για τον Τόνι. Ο Τόνι όταν έπαιξε στη συναυλία τότε με τον Mike Breaker, που έπαιξε drums ο Mike Breaker έξω, ναι. Του έκανε πρόταση για να πάει Αμερική. Ναι. Και μου είπε, θα πάμε αν έρθεις λέει και εσύ, θα πάμε μαζί στην Αμερική. Τότε φτιάχναμε, έχω και μια ηχογράφηση με τον Τόνι, σε ένα solo κομμάτι που είχαμε κάνει, δεν το τελείωσα, υπάρχει ας πούμε στα κοιτάπια. Αυτό θέλω να κάνω τώρα, θέλω να κάνω ένα disco soul, που να, δηλαδή να έχει και με τον κόσμο ένα παρεδόσε. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, οι λίγοι είναι αυτοί που καταλαβαίνουν το τι γίνεται και... Δηλαδή, οι μουσικοί έρχονται. Όπως, ας πούμε, και στο άθλημα, πάλι λίγοι έρχονται. Μόνο αυτοί που ασχολούνται με το άθλημα έρχονται. Δεν υπάρχει κόσμο. Δηλαδή, δεν περιμένουμε από κανέναν. Δεν υπάρχει κάποιος από πάνω που πρέπει να πει να δώσει κάτι. Όλα γίνονται από εμάς. Με την ιδιωτική πρωτοβουλία, με την αγάπη που υπάρχει, όπως κάνετε εσείς, όπως θα κάνουν και οι μετά από εσάς. Και τουλάχιστον εύχομαι να το κράτος να αλλάξει αυτό το πράγμα, ας πούμε, κατάλαβες, και να κοιτάξουν την ουσία του πράγματος, ποια είναι. Και έτσι βοηθάμε και την κοινωνία την ίδια να ανέβει. Έτσι δεν είναι. Ανεβαίνεις πολιτιστικά. Πολιτιστικά, πολιτισμικά και γίνεται αυτή η φάση. Να, πάει στο πλήκο. Ναι. Θα συνδεθούμε λίγο με τον Θεσσαλονίκη. Και ένα φίλο ο οποίο είναι. Θα βγει στο παράθυρο, αν πολύ μεγάλο τη ζωή. Ο Χριστός είναι ένα Αναστάση. Θεσσαλονίκη, πολύ καλό. Πολύ καλό φίλο. 20 χρόνια, 15 χρόνια φίλο. Δηλαδή θυμάμαι πάλι ένα άλλο σκηνικό. Η πρώτη καλή παραγωγή που κάναμε. Ο παραγωγός που υποτίθεται του άρεσε η μουσική. Ναι. Και έλα Χρήστο, επανασύνδεση. Ένα λεπτό. Ναι. Κάτσε, κάτι έλεγε ο Λάκης. Ας μιλήσω με τον γιατί... Έλα Χρήστο. Είναι στο τηλέφωνο. Έλα. Εδώ. Έχω δίπλα με τον Λάκη, μπορείς να ρωτήσεις ή να συζητήσετε ό,τι θέλετε. Έλα. Έχω να πω το εξής σύντομα πριν. Με τον Λάκη το δεύτερο μιλήσαμε. Μου είπε κάτι το οποίο δείχνει το βαθμό σεβασμιότητάς του. Μου είπε ότι σε κάθε φάση της ζωής του μελέτησε όπως όλοι μας το Παπαντίνο. Το Παπαντίνο είχε περάσει τη μισή φίλη, έτσι. Λοιπόν, για 4 χρόνια δεν το μελετούσα. Και μετά λέει, έκανα 4 χρόνια να μπορούσα να αποβάλω. Και ξέρεις γιατί μου λέει Χρήστο. Γιατί έκανα τον κλέβο. Έκανα σαν να κάνω κατάχρηση. Αυτό το πράγμα αυτό. Αυτό δεν είναι μεγάλο σεβασμό. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι είναι. Αυτό δεν πρέπει να τα κρύβουμε. Το είπαμε αυτό. Χρήστο, καλησπέρα. Το είπα και πριν αυτό, Χρήστο μου. Το ανέφερε και ίδιος, ναι. Το ανέφερα πριν, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Πάντως είναι μεγάλη μας τιμή που άνθρωποι του επίπεδου σου, στον τομέα σου ασχολούνται με τη μουσική, με τέτοια θέρμη και με τέτοια αγάπη. Ναι, γιατί ο Χρήστος είναι και προπονητής στην εθνική ομάδα. Να είσαι καλά. Να είσαι πάντα καλά. Χρήστο, άλλωστε θα συναντηθούμε και θα τα πούμε από κοντά. Περιμένω πώς και πώς την όλη στιγμή. Ναι, Χρήστο. Καλή. Επίσης, δύο λόγια να πω για την εκπομπή. Ναι. Ναι.
είναι πρωτοποριακή. Θεωρώ ότι είστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάτε τόσο πολύ αυτό που κάνετε, που βγάζετε ψυχή στον αέρα, είναι πολύ σημαντικό. Από το χιούμορ μέχρι την κάθε ιστορία που διηγήσετε. Και θεωρώ ότι πρέπει να πάρετε τις κιθάρες αναχείρας και να αρχίσετε να παίζετε. Ναι. Να είσαι καλά, Χριστό. Να είσαι καλά, Χριστό. Ευχαριστώ. Εδώ πώς θα πω, ο Λάκης να πάρει την κιθάρα. Εντάξει. Κοίταξε, να πω και μια, να μαρτυρήσω και κάτι, μια και είμαστε στον αέρα, να μαρτυρήσω και κάτι. Πιο πολλοί από όλους μας, αγάπη και λατρεία για τον Λάκη, τρέψε εσύ, Τάκη. Και ξέρω, εντάξει, εγώ, γιατί, κοίταξε, θα σου πω γιατί εγώ, γιατί τον έχω ζήσει, ξέρω εγώ, όταν ήμουν 15 χρονών, ήταν από τους κιθαρίστες που έχω ακούσει πάρα πολύ, πάρα πολύ και μέχρι τώρα δηλαδή, εσύ ξέρεις πόσο... Ακριβώς. Είσαι ο πιο κατάλληλος να μιλήσεις για το Λάκη, εσύ Τάκη. Είσαι ο πιο κατάλληλος. Μα λέω συνέχεια. Εσύ ξέρεις πόσα χρόνια σου λέω για το ζωή. Ο Λάκης μου είπε για σένα ότι σε αγαπάει πάρα πολύ και ότι είσαι άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στον χώρο. Εννοείται, εννοείται. Είναι αμοιβαία αυτά τα συναισθήματα. Μπράβο, μπράβο. Επίσης να πω για τους άνθρωπους της παρέας, τον φίλο τον Κάντο Τίλο, τον εκπρόσωπο τον Κάντο Τίλο και την παρέα, ότι δεν ήξερα ότι έχουν κάνει τόσα πολλά τραγούδια σε διασκευές. Ήταν μια φίλη μου που έβαλε, μου έφτασε το άκουσα αυτό. Και είδα ότι έχουν κάνει ολόκληρη γκάμα με τραγούδια από διασκευές που τα έχουν κάνει δείξει. Είναι πολύ αξιόλογη η δουλειά που κάνουν. Ας ήταν εμπορική, δεν είναι. Είναι αξιόλογη σαν δουλειά. Και ακούστε μας. Είναι τρομερή, τρομερή. Εγώ τους άκουσα και έπαθα πλάκα, πραγματικά. Τρομερή. Στον φίλο μου τον Χάρη, εκεί που με ακούει, στον φίλο μου τον Χαρή. Γεια σου, Χρήστο. Σκουρτσέζε, εννοείς. Το άτομο δεν παίζεται. Τα αστεία που λέει δεν παίζονται. Εντάξει, δεν τα βάζω στο Ιντερνετ. Πολύ μου περνάει για σοβαρό. Έτσι, υποσχόμαστε στον Χρήστο ότι δεν θα κατέβει Αθήνα, όταν θα πάμε εμείς. Γιατί είχε κατέβει, εγώ τον είδα πριν κάποιες εβδομάδες, σας είχα πει. Θα ξαναβρεθούμε πάλι με το Λάκη και θα κάνουμε μια special εκπομπή πάλι. Και να το γνωρίσουμε κι εμείς, έτσι. Πες το Λάκη, σε παρακαλώ, ότι αν δεν κατέβει σύντομα... Να το γνωρίσουμε κι εμείς από κοντά, να έρθουμε. Είναι, σου είπα, Χρήστο, έχουμε εδώ και το... Τον Νίκο τον Βαρδέ και τον Σωτήρη τον Χρυσαφόπουλο που θέλουμε να σε γνωρίσουν από κοντά. Ο γιος του Νίκου... Όχι, ρε, αυτό το ξέρει, το ξέρει. Πες. Το ξέρει, τι μάθει. Θα είναι τιμή μου να γνωρίζω από κοντά, δεν τους ξέρω τα παιδιά, δεν έχει να γνωρίσω. Για να το λες εσείς που είναι αξίες μεγάλες, θα είναι τιμή μου να γνωρίζω από κοντά. Εννοείται, Χρυσιά. Εμείς και εμείς. Μα με τον Νίκο τον Βαρδέ δεν είναι τυχαίο που είμαστε 30 χρόνια. Ο Νίκος θα σου πω μόνο, Χρήστο, ότι παίζει μπάσο στο Ραγκαβά Σκουέα. Αμ' άρεσε, μιλάμε και ήθελα να το τονίσω αυτό. Ήθελα να πω στο Λάκη ότι όταν άκουσα το σώμα στο Ραγκαβά Σκουέα, έφυγε το έδαφος στα πόδια μου. Έχασα το έδαφος. Ναι. Ήταν... Έβαλε το χέρι από πάνω. Αυτό τα λέγαμε. Ο Θεός και γλιτώσαμε. Αυτό είναι. Μόνο. Ναι. Ο Νίκος λοιπόν παίζει μπάσο σε αυτό το κομμάτι. Χρήστο. Αυτό δεν τα λέει όλα. Ναι. Λέει όλα. Ναι. Όχι μόνο σε αυτό και σε όλο τον υπόλοιπο δίσκο. Στο εσωτερικό. Και σε πόσους δίσκους. Και θα σου πω τώρα και κάτι. Ακούσαμε ένα κομμάτι καινούριο. Ναι. Το οποίο είναι... θα σου φύγει το κεφάλι αν το ακούσεις. Ναι. Ναι. Στο οποίο... Όχι αυτό. Είναι ένα κομμάτι, πώς λέγεται. I'm flying. I am flying, λέγεται. I am flying. I am flying. Πετάω. I am flying. Μάλιστα. Το οποίο, εντάξει, θα... Μην πάει στο πονηρό το μυαλό σου. Θα πάθεις ζημιά. Έτσι. Κάτι ακόμα που σε χάσω, Τάκη, κάτι ακόμα ήταν λαμβάνω που σε χάσω. Σκεφτόμουν πριν, μια και διήθηκε το θέμα της μουσικής του αθλητισμού ταυτόχρονα και πηγαίνει να έχουμε όλοι έτσι μια επαφή με αυτά τα πράγματα αρκετά σημαντική. Ήθελα να πω ότι συζητώντας το Λάκη και ξέροντας το σεβασμό που τρέχει για τον Μάρκο τον Αλεξίου,
μας είπε εδώ μερικά πράγματα, Χριστάρα, μας είπε μερικά πράγματα. Και επίσης να πω στο Λαγί ότι από αυτά που μου εξηγήσε λίγο που είχε ανακαλύψει τα μουσικά ο Μάρκος Αλεξίδου, είναι υποχρέωση του Λαγί να τα διαβάσει σε όλο τον κόσμο και να μην τα πάρει μαζί του ο Μάρκος, να τα μάθουν και οι άλλοι και να γίνει αυτή η μουσική κοινή σε όλους. Έτσι, έτσι. Το είπα και αυτό πριν, Χρήστο μου, έτσι. Έτσι. Άλλωστε αυτό έχει αξία. Χριστάρα, ναι, σύντομα να είσαι μαζί μας. Άντε, εντάξει. Καλά απόγευμα, Χριστό. Μ' ακούς. Καλό, καλό απόγευμα και από εμάς. Καλό βράδυ. Φιλάκια πολλά, Χριστάρα. Καλή σου ώρα. Χριστάρα, φιλιά από όλους. Θα μιλήσουμε. Λοιπόν, μια που είπαμε αυτό το πράγμα, θα σας πω μια ιστορία για τον Ραγκαβά, μια που έγινε αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή είμαι στο σπίτι, εκεί που είμαι τώρα, μόνος εκεί πάνω, και σκάει ένα τηλέφωνο, ένα παιδί που το λέγανε Σπύρο από τη Λάρισα. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, ο Λάκης ο Ζούς, ξέρω και τα λοιπά. Λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να συναντηθούμε. Για ποιο λόγο πρέπει να συναντηθούμε, λέει, για μαθήματα. Του λέω, δεν κάνω μαθήματα. Λέει, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να συναντηθούμε. Του λέω, εντάξει, αλλά πού έκανες μαθήματα, μου είπε, τέλειωσα τον ΝΑΚΑ, έκανα αυτό και τα λοιπά. Καλά, του λέω, τα ξέρεις, όλοι μιλήσαμε και λίγο μουσικά, ήξερε το παιδί σχεδόν όλα τα συστήματα και τα λοιπά. Του λέω, αφού τα ξέρεις όλα, ξέρω, δε, όχι, λέει, πρέπει, έχω υποχρέωση να σε δω από κοντά. Του λέω, μου λέει, κάτσε ένα λεπτό και βάζει την κιθάρα στο τηλέφωνο και αρχίζει να μου παίζει τα σόλα μου. Του λέω, καλά. Έβγαλες κάτι και έβγαλες αυτά τα πράγματα. Του λέω, δεν τα θυμάμαι τώρα αυτά που παίζεις εσύ. Δεν θυμάμαι. Μου λέει, έχω ψώμια με σένα και θέλω να έρθεις. Του λέω, έτσι όπως μου τα λες, του λέω, έλα, του λέω, εντάξει. Ξεκίνα και έλα, εγώ είμαι σπίτι. Από πού να ξεκινήσω, λέει, στη Λάρισα. Στη Λάρισα είσαι. Έλα κατευθείαν, του λέω, όποτε θέλεις. Πάρε με τηλέφωνο και να συναντηθούμε. Πραγματικά ήρθε ο Σπύρος. Και τα είπαμε με τον Σπύρο, καθίσαμε, μου λέει, θα ξαναπώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήρθε 5, 6, 7 φορές. Και κάποια στιγμή μου λέει πρέπει να φύγω Αμερική. Αμερική, θα φύγεις λέει μόνιμα. Όχι λέει, πάω, έχω ψώνιο με έναν κιθαρίστα και πρέπει να τον δω. Έχω και με αυτόν έχω ψώνιο. Wine Grant. Το Wine Grant. Μου λέει θα δω το Wine Grant. Στο τελευταίο μάθημα, δεν κάνω μάθηματα εγώ. Αυτά που ξέρω λιγάκι και αυτά που μου είπε ο Σπύρος που δεν ήξερα εγώ, εντάξει, τα είπαμε. Και του λέω, στο Wine Grand σου λέω, μην πας, του λέω, αυτός δεν ξέρει νότα. Μου λέει, τι εννοείς, δεν πρέπει να ξέρει, του λέω, αυτός. Έτσι έχω την εντύπωση, του λέω, είναι φανταστικός χειράριστας, δηλαδή το παιδί πρέπει να είναι έφυτο αυτά που παίζει, αλλά δεν πρέπει να ξέρει αυτός πράγματα. Παίζει, ξέρω, δεν έχω βγάλει άκρη, για να σου πω τα αλήθεια. Απίστευτα αυτά που παίζει, του λέω, μεγάλος χειράριστας, τι να σου πει. Εκείνη τη μέρα τελευταία που είχε έρθει, το είχα πει ότι σε κάποια συστήματα που κάναμε, ξέρω εγώ, καθρέφτες και παράγωγα και τέτοια, του λέω σε αυτές τις κλίμακες του λέω, προσπαθώ να βάλω μια ξένη νότα μέσα. Και έτσι χάνεις το που βρίσκεσαι. Αλλά την νότα που γουστάρεις εσύ θα βάζεις μέσα στην κλίμακα, οποιαδήποτε κλίμακα είναι αυτή. Αυτή την ξένη νότα να βρεις ποια είναι αυτή που σονάρει και να τη βάζεις μέσα. Και έτσι κάνεις μια κατάσταση περίεργη, ας το πούμε έτσι. Φεύγει και πάει Αμερική. Και με παίρνει μέσα από το πλάι 54 που παίζει ο Wine Grant, έπαιζε με τον Dennis Chavez. Και με παίρνει και μου λέει: τώρα είμαι κατά το μάνικο της κιθάρας, λέει. Έχω τρελαθεί, τώρα θα ξεκινήσουν και θα παίζουν κτλ. Και παίρνει, τα χάσε ο άνθρωπος. Έπαθε την πλάκα της ζωής του, ο Wine Grant είναι αυτός. Και με το που τελειώνει του λέει: σε παρακαλώ, πρέπει να κάνω μάθημα. Από την Αμερική ήρθα. Δεν κάνω μάθημα, λέει αυτός. Λέει: δεν γίνεται, αφού ήρθα από την Ελλάδα. Λέει έλα, του δίνει τη διεύθυνσή του, του χτυπάει την πόρτα, ανοίγει η πόρτα, του ζητάει 100 για να μπει μέσα, 100 δολάρια, του κακοφάνηκε εκεί. Μπήκε μέσα και του λέει τι κάνουμε τώρα, λέει δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Θα σου πω τι κάνω εγώ, του λέει. Είχε ένα drum machine, ας το πούμε, με ρυθμούς και έκανε patterns. Έβαζε το ρυθμό και έπαιζε. Μετά άκουγε ποιο του κάθισε και το έκανε πακετάκι και το βάζει στην τσέπη. Αυτό του λέει κάνω εγώ. Ναι, αλλά τι παίζεις σε αυτό. Λέει, ξέρεις, από αυτές τις κλίμακες που κάναμε, προσπαθώ να βάλω καμιά ξένη νότα μέσα για να κάνω
το δικό μου σκηνικό, άμα λέει και μου το πω δικό σου. Ποιος δικό σου, ο άνθρωπος που δασκαλός μου, ας το πούμε, ότι δεν έχει να σου πει τίποτα, θα σου πει και τα λοιπά, γιατί το τελευταίο αυτό μου είπε και αυτός. Λέει, ποιος είναι αυτός, λέει, έχω το δίσκο του. Και του βάζει το ράγκα εδώ. Λέει, αυτό το δίσκο να μείνει εδώ. Ας να το κοιτάξω εδώ, τώρα τι παίζει αυτός. Και μου λέει, το έδωσε 100, έχασα και το δίσκο, έγινε έτσι. Ο Σφύρος, ένα καταπληκτικό παιδί, ας το πούμε έτσι. Με πήρε τηλέφωνο πριν 10-15 μέρες. Θα κατέβει να τον δω. Έκανε ένα δισκάκι. Αλλά δεν το. Μου λέει, θα σου στείλω λάκι. Ήταν στην Ελβετία, έβγαλε εκεί τη σχολή τώρα, είναι καθηγητής το παιδί. Είναι παιδιά, ιδέες που διψάνε για να κάνουν κάτι. Και αυτό το κάτι είναι για την ατομικότητά τους. Ούτε για τον άλλον, ούτε για τους ξένους, τίποτα. Ούτε για να φανώνε. Μπράβο σου. Κατάλαβες. Αυτό είναι η μουσική. Αυτή είναι η αξία της μουσικής. Γίνεσαι, δηλαδή, στην ουσία, γίνεσαι... εξελίσσεσαι τον εαυτό σου. Ο Μπίλε μας, αν το πάρετε χαμπάρι, τον Μπίλε μας, τι έκανε. Δεν έπαιξε κομμάτια. 15-20 κομμάτια έχει παίξει. Και ανά 5 χρόνια τα έπαιζε και έδειχνε πώς αυτό το κομμάτι ρέφερνες από παλιά, πώς το κάνει τώρα και πώς θα γίνει στο επόμενο. Αυτό δείχνει, δηλαδή να παίξεις 2.000 κομμάτια. Στην Ελλάδα υπάρχουν πιανίστες που παίζουν μουσική φαγητού 10 μέρες συνέχεια. Δεν έχει σημασία, παίζεις το θέμα και τα ακόρντα έτσι όπως κατάλαβες, ας πούμε. Στεγνά και ανέραστα, ας το πούμε έτσι. Ο άλλος έκανε συνέχεια έργα. Αυτό λοιπόν για το μουσικό είναι το μεγαλείο, όλο το σκηνικό. Νομίζω ότι αυτή είναι όλη η φάση μας. Δηλαδή, με τον εαυτό μας έχουμε θέμα. Γιατί αν το θέμα σου δεν είναι ο εαυτός σου, τότε δεν είναι για να πεις μουσική. Άστο, είναι για να, ναι, για να κάνεις το ζογκλέρ και να κάνεις άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τέτοια πράγματα. Αυτό έζησα με το ραγκαβά πάλι. Γιατί πραγματικά το ραγκαβά ήταν κομμάτι που βγήκε έτσι τόσο απέριτα, τόσο μία κέξω πολλά. Σε ροή. Σε ροή, δηλαδή βγήκε μόνο του έτσι. Αβίαστα. Αβίαστα, μπράβο σου. Και εντάξει, αυτά είναι καλές στιγμές για τη μουσική. Είναι σημαντικό. Ωραίες ιστορίες ακούμε. Καλά, οι ιστορίες είναι ιστορίες. Πρέπει και τα παστά πρώτα. Χιλιάδες είναι ιστορίες. Δεν σταματάνε ποτέ. Ναι, αυτό λέω. Πόσες ιστορίες θα πούμε, γιατί... Πώς θα ανεβάσουμε, 2 ώρες βίντεο, 3, 4. Εννοώ ότι πρέπει να κάνουμε πολλές ώρες. Δηλαδή έχουμε τον Νίκο εδώ, δεν μας έχει πει κουβέντα. Θα αφήσει άλλη εκπομπή εσύ. Θα κάνουμε για τον Πάσο μια εκπομπή και πρέπει να έχεις να μιλήσεις για τον Πάσο. Θα κάνουμε μια εκπομπή που θα... θα μαζέψουμε όλους. Όλους, ναι. Είδα μια φοβερή φωτογραφία, την ανέβασε ο Γιώτης ο Σαμαράς, που είναι Dream Team, πραγματικά. Είναι, είσαι εσύ, είναι ο Γιώτης, είναι ο Τρανταλίδης, είναι ο Φούρης και βέβαια είναι και ο... Ο Φιλιππίδης, πού είναι. Ράκης. Είναι ο Γιώργος ο Φιλιππίδης. Είναι ο Γιώργος. Πριν 2-3 μέρες την ανέβασα. Αυτή η φωτογραφία θα την έχω ανεβάσει και εγώ πριν πολλά χρόνια. Την έχω ανεβάσει... Ανεβασμένη είναι αυτή η φωτογραφία. Λέμε καμιά φορά τώρα... Ναι, την έχω αφλέψει από σένα. Αυτό... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φανταστείς ότι αυτό που σας είπα τώρα, που έχει αξία, ότι ο πρώτος παραγωγός που υποτίθεται το άρεσε η μουσική για να κάνουμε τέτοια μουσική, ναι, ανακάλυψε ότι έβγαζε ανάδρους δίσκους. Δηλαδή έκοβε δίσκους εις βάρος. Πώς μπορείς να είσαι με ένα τέτοιο άνθρωπο? Μάλλον όλες οι εταιρείες το έχουν κάνει αυτό. Ναι, άλλο η εταιρεία που η εταιρεία είναι για να έχει κέρδος και άλλο αυτός που σου λέει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για τη μουσική και κόβεις δίσκους, ας πούμε, να πάρεις τι.
Πάντα έτσι ήταν μαζί του, ανοίξει. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Άλλο πουλάγανε, άλλο. Και εγώ αυτό το δίσκο. Και εγώ αυτό το δίσκο τώρα που έκανα με του Φίνου το δεύτερο, που έγινε σε 5 ώρες, α το πούμε έτσι. 30 ώρες μαζί με τα remix, με τα master, με τα όλα. 30 ώρες. Ο παραγωγός που πλήρωσε λεφτά δηλαδή. Που μου στήχησε και μια κιθαρά. Έχασε και την κιθαρά την καλή. Ο Λύρας έδωσε δύο κύψουν για να πάρει αυτή την Ιμπανές που την ξέχασα στο ταξίδι. Δηλαδή την ξέχασα στο μουσνό κάθε μέρα. Και βλέπω τον ταξιτζή να φεύγει με 1000, λέω την έχασα την κιθάρα πάλι αυτή. Και χάθηκε. Γι' αυτό και στο μισό δίσκο παίζω με αυτή την κιθάρα και την επόμενη μέρα που πήγα με τη Λεσπόλη, τη Λευκή. Το ενδιατήρασε. Με την οποία αυτή ήταν, αυτό ήταν να σε ρωτήσω. Έπαιζε με αυτή στο Jazz Club. Νίκος Λύρας, με την στούντιο στο Μέμφις. Νίκος Λύρας. Για τον κόσμο που δεν το ξέρουν. Έχει στούντιο, έχει φύγει από την Ελλάδα. Έχει στούντιο στο Μέμφις. Και ψυχάρα. Άνθρωπο, δηλαδή είναι οικογένειά μου. Εδώ έχουμε ένα κεφάλαιο που να πούμε για τους κιθαρίστες που παίζανε τότε στο Jazz Club. Έτσι, εγώ έχω δει με το Λάκη, τον Μπάμπη, τον Κατσιμπάρκο. Ναι. Ο Μπάμπης ήταν αδελφός μου. Είμαστε αδέλφια, εξαίματος, πώς να σου το πω, δηλαδή δεν υπήρχε αυτός ο χαρακτήρας. Έπειτα πρέπει να πούμε ένα μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή ο Τρανταλίδης, ας το πούμε έτσι. Ήταν ένας rock drummer που για να γυρίσει πάλι το έργο αυτό, να κάνει τόσες πολλές δουλειές, να αντιμετωπίζει και αυτού του καταστάσει. Γιατί όλοι αυτό αντιμετωπίζουν. Yeah. Ξέρεις το θέμα, κάποιο που πάει να κάνει κάτι πρέπει να τον βαρέσουμε, να τον κάνουμε κτλ. Δηλαδή αξίζει ένα μπράβο στα παιδιά. Το πρώτο group που κάναμε δεν ήταν Sphinx. Είναι τρίο, εγώ, ο Τρανταλίδης και ο Τζόντιο Λαμπίζη. Αυτό δεν το ξέρει κανένα. Ο Τζόντιο Λαμπίζη απλά με μένα είχε μια τρελά. Του άρεσε πάρα πολύ το timing και το τονισμό που έκανα. Και έλεγε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ο Τζόνι ήταν, ξέρεις, ποταμός. Αλλά οι αξίες του ήταν, ξέρεις, εμένα μ' άρεσε όμως αυτό. Δεν ξέρω αν καταλάβεις, λέω. Ναι, ναι. Τεράσιο. Με τον Τζόνι τότε, ναι. Εκείνη την εποχή, είμαστε στην Πόκα μαζί. Όταν τα λεφτά τελειώνανε της Πόκα, ο Τζόνι έφερε την κιθάρα του, την L5. Ξέρεις πόσες φορές είχε γίνει δικιά μου. Η κιθάρα κύριζε γύρω-γύρω με τον Παύλο το Σιδηρόπουλο από τα Μπουμπούλια. Ο Παύλο. Πήγαινε στον Παύλο, κιθάρα, χτάρε σε μένα, ξαναπήγαινε στον Τζόνι. Όταν την ξαναπήγαινε στον Τζόνι, του λέγαμε τυχερό είσαι, γλίτω στην κιθάρα σου. Οπότε κάποια στιγμή τυχαίνει να πάμε σε μια δουλειά στο Μπούτζι, σε ένα μαγαζί, καταπληκτικό μαγαζί πάνω σε ένα βράχο στο Βόλο και κάτω η θάλασσα. Αυτό είναι πραγματικά δεν θα το πιστέψετε. Μπορείτε όμως να ρωτήσετε τον τράμερ, που ήταν ο Καραμήτρος. Το ξέρετε. Το ξέρετε. Ναι, ναι. Σκάμε μύτη λοιπόν, του λέω Τζόνι παίξε εσύ κιθάρα. Μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θα παίξω μπάσο. Εντάξει δεν Τζονάρα. Παίζει μπάσο ο Τζόνι, κιθάρα εγώ, ένας τραγουδιστής ο Γιώργος Ομέτης και τραγούδι και ντράμς ο Καραμήτρος. Παίζουμε λοιπόν, τότε ήταν η εποχή που βαράγαμε μπλούς. Μας παίρνανε τηλέφωνο, το μαγαζί έκλεινε κάτι μία ώρα, παίζαμε έξω 5 ώρα το πρωί, γιατί μας παίρνανε τηλέφωνο από απέναντι, όλοι. Συνεχίστε, μην το κόψετε. Και παίζαμε όλη τη νύχτα. Όταν τα Σαββατοκύριακα ήταν τίγκα το μαγαζί και σχεδόν κάθε μέρα ήταν τίγκα, αλλά όταν ήταν Σαββατοκύριακο, με καραβάκι πήγαμε στο μαγαζί. Ήταν δηλαδή από 100 μέτρα. Πήγαμε καραβάκι. Τι γινόταν, σκάνει το Φιλιππίδης για να έρθει στην παρέα. Εγώ τι έκανα τότε. Ψάρευα από το πάλκο. Γιατί κάτω είχε φοβερά ψάρια μου, μούρες και τα λοιπά. Πέταγα λοιπόν την πετονιά ή την έδινα σε κάποιον από τους σταμόνες και την πέταγε. Μέσα από τον κόσμο τώρα ήταν η πετονιά. Δηλαδή ήταν μπροστά η πίστα. Στο ξενάκι. Ψάρεμα και όλα στην ακριβή. Ρώτα του Καραμήτρα στο πει. Όταν τσιμπάγε το ψάρι, την ώρα που τα έχουν τσιμπάγε και έλεγα στο μικρόφωνο παιδιά, έρχεται. Και τράβαγα. Και τότε είχε πει ο Φιλιππίνης το μεγάλο. Όταν έρχεται, τι κάνει. Του λέω, έχει κάτι μουρμούρια, κάτι μουρμούρες. Λέει, γι' αυτό μου έχετε ζαλίσει τα Φιλιππίδης. Ο άπαιχτος. Ναι, περπάγαμε καταπληκτικά, ας πούμε. Αυτό ήταν... Πολύ μεγάλα σκηνικά. Η τελευταία αυτή με τον Τζόνι ήταν... Με τον Τζόνι ήταν η τελευταία... εκεί η επαφή που είχαμε με τον Τζόνι. Μετά παίξαμε στο Jazz Club με τον Τζόνι, αλλά... Ο Τζόνι ήταν ένας άναρχος. Άνθρωπος στη ζωή του την ίδια. Δηλαδή ήταν 5 μέρες εδώ, 20 μέρες στην Ιταλία, πήγε Ουγγαρία, μου έφερνε κασέτες.
που του στέλνει ένας κιθαρίστας, ο Κώστα, ένας Κωνσταντίνος. Δεν υπάρχει. Κωνσταντίνος, ναι. Δεν υπάρχει. Τέτοιο μπίμπο δεν υπάρχει. Δεν... Έχουμε μιλήσει γι' αυτό στην εκπομπή, όταν με το Σαββαρότη, ναι. Δεν υπάρχει. Του στέλνει κασέτες, εγώ μου στέλνει τότε εκείνο. Έχουμε πει στον κόσμο να ψάξει όσοι θέλουν, δεν το ξέρουν. Δεν, παιδιά, ο άνθρωπος αυτός έπαιζε με ένα, δεν θυμάμαι, τον πιανίστα, τον Αυστριακό. Ένα πολύ, πολύ μεγάλος πιανίστας. Και τον φωνάζουν περιοδία, αυτό δεν το ξέρετε, Elvin Jones με τον τρομπετίστα τον Art Farmer. Ναι. Και μου λέει ο Τζόνι Άστα, μου λέει, τι έγινε, του λέω τι έγινε, πήγε ο Λούκας, ο Ρωμά είναι και αυτός, Ρωμά. Ο Ρωμά είναι, πήγε λέει να παίξει και ξεκινάει την περιοδία. Ξέρεις, το ξέρω. Ναι, αυτός είχε ένα πρόβλημα. Την ώρα που έπαιζε σου πουλάει χαλιά. Πουλάει χαλιά, αυτή ήταν η δουλειά. Την ώρα που έπαιζε σου λέει: έχω ένα χαλί για σένα. Έχω ωράκι, λίγα. Ρεαλίστα, ωράκι. Ωράκι. Αυτό έλεγα. Σκάει μύτη λοιπόν. Βλέπει το Τζόνι, του λέει τι έγινε. Όπως πηγαίνανε με τον Elvin Jones, γιατί είχε πάθει πλάκα με τον Elvin Jones, και πήγαν να κάνουν περιοδία με Art Farmer κτλ. Λέει, παιδιά, σταματήστε. Λέει, τι έγινε, λέει, σταμάτα. Με το που σταματάει, ανοίγει το προπαγκάζ, παίρνει την κιθάρα, λέει, τι δουλειά έχω εγώ με πέντε αραπάδες εδώ πέρα να κάτσω, να κάνω τι. Και τους αφήνει σύξυπνο στον τρόπο και σηκώνεται και φεύγει ο Κώστα. Μου λέει ο Τζόνι, μα λέει, τρελαθήκαν όλοι, δηλαδή, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτό το τύπο. Τελείωσε ο εργάτος. Ναι. Παραπέξιμο, Τσάρλι Πάρκερ. Ναι, λόγω του ιδιόρυθμου χαρακτήρα του. Εγώ όταν τον άκουσα πρώτη φορά τον Λούκας, λέω, εδώ είναι η ρίζα του Λαντρέ. Αυτό είναι κιθαρίστας, έτσι. Ναι, ας πούμε, δεν μπορώ. Ας πούμε, μου φύγε το κεφάλι με τον τύπο. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε, μήπως ήταν πριν από το Λαντρέ. Πολύ πριν, αυτό. Γιατί αυτό είπα όπως μιλάω τώρα και τέτοιο. Αυτό είπα στο Λαντρέ, αυτό ήταν πέντε έτσι για να μιλάω τώρα. Και έπαιζε κανονικά, δηλαδή, άκουγε Τσάρλι Πάρκερ, ας πούμε. Ναι, αυτό είπα, ότι αυτό είναι πολύ σωστά. Αυτό μελέτησε ο Λαντρέν. Όχι, μιλάμε για μεταετία 60. Εντάξει, ο Λαντρέν είναι φαινόμενο της φύσης. Δεν υπάρχουν αυτοί τώρα, δεν παίζονται οι άνθρωποι. Είναι άλλο, άλλο. Ατόφιο ταλέντο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να πάω κάπου αλλού. Ναι, θέλω να ρωτήσω τον Μέγκα, γιατί είχαμε βρεθεί στη συναυλία του Αμπερκρόμπι, όχι την τελευταία που είχε κάνει με τον κιθαρίστα, αλλά στο Φακανά που έπαιξε και θυμάμαι ότι σου άρεσε πάρα πολύ. Μαύρη Κρόμπι. Ναι, ναι. Και... δεν υπάρχει καλύτερος μουσικός από αυτό. Και μάλιστα είχες εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τον τράμα, τον πιτσιρικά. Δεν υπάρχουν αυτοί, δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς γαρουπηθήκαν, πώς... Δηλαδή ο τρόπος που παίζουν είναι... Δηλαδή τα ρέστα σου, λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Μαγικός. Σε ένα δίσκο με τον Μακόι Τάνερ που τον άκουσα, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέτοια ομορφιά να βάζεις εκεί όπως πρέπει. Η περίοδος της CCM δηλαδή σε επηρέασε. Μπερκρόμπι, τότε που είχε το δίσκο με τον Ζακ Ντεζονέτ και τον Γιάν Χάμερ. Μπράβο. Το Everlasting. Αυτό εντάξει. Γιατί τα άλλα που έκανε με τον Peter Eskin. Δεν γίνονται, δεν υπάρχει. Peter Eskin και Mark Johnson. Δεν υπάρχει αυτό. Και Peter Eskin. Και βέβαια. Και βέβαια. Ποιο να πιάσει. Και ποιο να αφήσει. Λοιπόν. Χαιρετίσματα, παιδιά, στείλτε, γιατί τελείωσε η κάμερα. Να πω και θα συνεχιστεί όμως, γιατί οι ιστορίες είναι πάρα πολλές. Θα συνεχιστεί να μην την έχεις έρθει. Το επεισόδιο με το Λάκη στο Ζωή, είπαμε θα συνεχιστεί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Έτσι. Νίκο, πες και εσύ ένα καληνύχτα. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καλή συνέχεια. Πάμε. Να είστε καλύτερος αλλά πασάντα, υπέροχες εκπλήξεις και θαυμαστά απρόπτα. Εγώ ευχαριστώ, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Είσαστε παιδιά σένια και εντάξει, ό,τι θέλετε, εμείς είμαστε εδώ.